Καλησπέρα. Γεια σας. Χαρά σας. Αντε, γεια σας. Γεια σας. Τι έγινε πάλι με σένα? Πώς θα κόψουμε βασιλόπιτα? Τι? Βασιλόπιτα, πώς θα κόψουμε? Το γκούσι ρε. 12.000 ευρώ στο Υπουργείο. Εμείς αγροτικής ανάπτυξης. Από το ΛΙΤ που λέει και η μάνα μου, από το ΛΙΤ έχει 2 ευρώ βασιλόπιτα. Η κόψανε για πες το, δεν το ξέρω αυτό. Καλά, δεν βλέπεις τι γίνεται. Αυτό για δεν σε ρώτησα τώρα τι είναι αυτό με την βασιλόπιτα. Τι είναι? Έκοψε ο Βορύδης στο Υπουργείο. Ναι. Θα κόψει ο Βορύδης στο Υπουργείο βασιλόπιτα. Αγροτικής ανάπτυξης. Ναι, για την οποία εκδήλωση εγκρίθηκε δαπάνη 12.000 ευρώ. Ο κέτερινγκ αυτά τι. Τι και 12.000 ευρώ, ρε Χρήσανθε. Πάνε φέρε ένα κέτερινγκ. Άμα έχει αστακό το κέτερινγκ. Τι? Πάνε φέρε ένα κέτερινγκ. Δυο κατοστάρικα κέτερινγκ. Πόσα άτομα? Ένα χιλιάρι. Περίμενε. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν είναι 10 άτομα. 100 εγώ σου λέω. Είναι 100. 2.000. Πολλά είναι. 100 όχι, δεν είναι πολλά. Στο γάμο σου πόσα πλήρωσε? Πιο πολλά, ρε φίλε, αλλά δεν είχα 100. Και είναι γάμο, ρε φίλε, δεν είναι βασιλόπιτα. Παίρνω μια βασιλόπιτα, τούλα. Κάτσε, ρε φίλε. Παίρνει μια από τι 10 γραμματεί τούλα. Είδαμε τι φαγητό έχει. Πάνε πάρε 10 τυροπιτάκια. Τέλο πάντων. Ναι. Πάρε 12.000. Από τον Γρηγόρη. Μόδες Γρηγόρη. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πολλά. Το θέμα είναι, παιδιά, αυτό είναι το δυσάρεστο. Τελικά επιβεβαιώθηκε ότι είναι 12.000. Επιβεβαιώθηκε και μάλιστα σήμερα το πρωί στο Open. Στο Open. Μάλωνε με έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και ανακάλεσε την απόφασή του. Είπε: ανακαλώ την απόφαση, την πίστοση αυτή. Θα τα πληρώσω εγώ από τα δικά μου χρήματα και επειδή δεν είμαι πλούσιο, είπε ο Βορύδης. Θα πάρω δάνειο. Τα είπε χήμα και τσεκουράτα, Αστέρι. Ναι. Βασίλο από το δάνειο. Τσεκουράτα. Είπε θα πάρω από την αποζημίωση που κέρδισα από το δικαστήριο με τον Καμένο. 40.000 ευρώ. Κέρδισα, λέει, αποζημίωση και θα τα δώσω από εκεί. Ορίστε. Γιατί πρέπει να γίνει όμως θέμα για να το πάρει την απόφαση αυτή? Μισό λεπτό. Ακριβώς. Και γιατί να δοθούν 12.000 για μια βασιλόπιτα? Και ο κόσμος εδώ πεινάει. Το κακό, παιδιά, είναι αυτό. Περνάνε στο έτσι. Σήμερα είναι στο επίκεντρο. Αύριο θα ξεκαστούν. Τελείωσε αυτό. Εντάξει, πάει. Και όπως λέει ο Κώστας, πεινάνε άνθρωποι. Πεθαίνουν στα νοσοκομεία γιατί δεν έχουν τα βασικά. Γιατρούς στα νησιά δεν έχουν. Δασκάλους δεν έχουν. Αστυνομικούς θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους κτλ. Και η ζωή συνεχίζεται. Εντάξει, περνάνε έτσι. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία. Είναι η νοοτροπία αυτή για την οποία ο κόσμος τρελαίνεται. Υποτίθεται ότι ψηφίστηκαν αυτοί, Χρήσανθε, για να μην κάνουν τα ίδια που κάναν οι άλλοι και οι πιο άλλοι. Σωστό. Και οι πιο παλιοί. Και οι πιο παλιοί. Και αυτά θα κάνουν και οι επόμενοι. Και οι πιο παλιοί. Παρ' όλα αυτά και θα σου κάνουν πω εξής. Τα ίδια. Θα σου πω το εξής. Δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό ότι... στη χώρα μας. Όλοι κρίνονται. Η νοοτροπία. Όλοι κρίνονται. Και στην εποχή που ζούμε, που υπάρχει και η τεχνολογία ενημέρωσης αλλά και η διάβγεια και όλες αυτές οι αποφάσεις είναι σε κοινή θέα, αλλά υπάρχουν και επιτελεία των κομμάτων που ψάχνουν το καθένα το τι κάνει ο άλλος, όπως γίνεται και στον αθλητισμό, είναι μια μικρογραφία και ο αθλητισμός. Ψάχνει ο Ολυμπιακός τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Ψάχνει ο ΠΑΟΚ τι έκανε ο Ολυμπιακός. Υπάρχει επικοινωνία. Το ίδιο γίνεται και με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα. Θα έπρεπε να ξέρει λοιπόν ο κύριος Βορύδης ότι η συγκεκριμένη του ενέργεια αργά ή γρήγορα θα την ανακάλυπτε κάποιος. Το ότι το κάνει σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι έχει άγνοια και δεν αντιλαμβάνεται το τι έκανε, ή ότι δεν τον νοιάζει. Και στις δύο περιπτώσεις είναι κάτι το αρνητικό. Οποίο είναι το αρνητικό και θα το χρεωθεί. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν, αντί να μιλάμε παραδείγματος χάρη για το θετικό, αυτό που είπαμε για τα μπλοκάκια που κάνανε και βοηθούν κάποιες κοινωνικές τάξεις και κάποιες κοινωνικές ομάδες, όχι τάξεις, να τους είναι μια ελάφρυση για την καθημερινότητά μας, έτσι. Αντί λοιπόν να μιλάμε για αυτό, μιλάμε για τα 12.000 ευρώ. Θα έπρεπε λοιπόν να σκέφτεται ο κάθε από αυτούς τους πολιτικούς την κάθε του πράξη. Επειδή όμως στην Ελλάδα δεν το σκέφτονται, τώρα είναι στον τάκο. Και ορθώς είναι στον τάκο. Μα είναι δυνατόν. Και ορθώς είναι στον τάκο. Ναι, ποιο θα είναι όμως το αποτέλεσμα? Αν δεν γινόταν γνωστό, δεν θα λέγαμε τίποτα και θα τα πληρώναμε εμείς. Στη Σουηδία, παιδιά, πριν από 5 χρόνια, 6, βγήκε μια εφημερίδα και ανακάλυψε ένα σκάνδαλο για τα δεδομένα της Σουηδίας, ότι μία υπουργός δεν πλήρωσε μια εισφορά 500 ευρώ που δίνουν οι γονείς για τα παιδιά τους κάθε χρόνο στο δημοτικό. Και η γυναίκα παραιτήθηκε. Κατευθείαν. Λέει, δεν το έκανα σκοπίμως. Ήταν υποχρέωσή μου όμως να πληρώσω και γι' αυτό το λόγο, για λόγους ευδειξίας, παρετούμε. Τώρα στην Ελλάδα τι ψάχνεις? Εντάξει. Και φταίμε εμείς διαχρονικά και θα φταίμε. Γιατί τι ψάχνεις τώρα στην Ελλάδα? Ειδικά με αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια, να σου πω, από όλους τους πολιτικούς, από όλες τις πλευρές. Παρά τάξεις ή οτιδήποτε άλλο, τι ψάχνεις να βρεις? Εγώ περιμένω, Χρήσανθε, κάποια στιγμή ένα κόμμα να πει
να βάλει στο τραπέζι τη μείωση των βουλευτικών μισθών. Έγινε αυτό. Πιο πολλά δεν πέρανε. Να είναι 8.000 και 7.000. Ήταν 12 και πέρανε 3.000 ευρώ. Δεν μειώθηκε ήταν ποτέ. 12. Δεν μειώθηκε ποτέ. Όχι, δεν μειώθηκαν ποτέ. Δεν τους κόψανε κάποια πράγματα. Όχι, όχι. Ούτε μια και φορά. Μάλιστα πληρώνουμε και αναδρομικά δικαστήρια που κάνανε παλιοί βουλευτές και παίρνουν συντάξεις αναδρομικά και αυτά και, και αυτοκίνητα. Εδώ, και εδώ γίνεται πρώτη είδηση αν ο μισθός από 5.30 πάει 5.37 υπό προϋποθέσεις. Και τα παιδιά μας εκεί, οι 300 και οι προηγούμενοι 300 και οι επόμενοι, παίρνουν 8.000 μισθό 9 και τα μπόνους και τα αεροπορικά και τα τηλέφωνα και τα αυτοκίνητα. Ακόμα καλύτερα είναι στο τέτοιο. Και η ζωή συνεχίζεται. Εντάξει, ακόμα καλύτερα είναι στο ευρωπαϊκό. Να πω κάτι. Καλώς στο ευρωπαϊκό είναι 25 το λιγότερο. Εντάξει. Και είναι και Ευρώπη. Δεν να σου πω και κάτι. Πρέπει να είσαι και καταρτισμένος. Να είσαι δηλαδή εντάξει, όντως να τα πάρεις αυτά τα λεφτά. Είσαι. Αλλά να παρουσιάσεις κάτι, ρε φίλε. Δεν είναι καταρτισμένος. Κάνε έργο. Θα σου πω κάτι πτυχία που έχουν κάτι συνάδελφοι. Αυτό σου λέω. Δημοτικό. Αν δει τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν είναι κακό. Μπορεί να είσαι ικανό, να είσαι έξυπνο, να δίνει λύσει. Δεν απαραίτητο να έχει πτυχία. Αν δει Κώστα και Χρήστα, διπλή. Αποφασίζει, συγγνώμη λίγο. Την τελευταία δεκαετία, επειδή απλά ήταν μοντέλο, ηθοποιό κτλ. Εντάξει. Αποφασίζει Κώστα για τον προϋπολογισμό του κράτου. Χωρίς να έχεις τη στοιχειώδη. Στην αγορά δεν απαραίτητο να έχει κάνει στο Χάρβαρντ. Δεν είπα να έχει κάνει στο Χάρβαρντ. Μπορεί να σε γατώνει. Και να κλείνει δουλειές. Μπορεί να γατώνει και να δίνει λύσεις. Δεν είναι όλοι για όλα. Αυτό λέω. Εμείς τους ψηφίζουμε για να δίνουν λύσεις. Ας παίρνουν τόσα λεφτά. Εδώ βγήκαν όλοι αυτοί οι μισοί και λέγανε ψήφισα το μνημόνιο και δεν το είχα διαβάσει. Ο Γεωργούλης Χρήστα δεν πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο και κάνει κριτική επιτροπή στο GNTM. Δηλαδή ρε φίλε γι' αυτό σε ψήφισε ο άλλος. Μα φάνηκε όμως ο Γεωργούλης. Όταν μίλησε εκείνη προχθές στην Ελληνική, αυτό το viral ο πρόεδρος του Δεσσαϊκού που μιλάει επί ένα δεκάλεπτο και δεν καταλαβαίνει. Και βγαίνει μετά ο ίδιος και λέει: όταν είδα το βίντεο, κατάλαβα τι ήθελα να πω. Και παράδειγμα λέμε για τον Γιώργουλη, έτσι. Παράδειγμα λέμε για τον Γιώργουλη, γιατί υπάρχει ο Ζαγοράκης και ο Ανατολάκης και ο Κουσάκης και ο Τσαλτιδάκης. Δεν υπάρχουν αυτοί να πάμε και εμείς να τα πάρουμε. Κόστα 4 χρόνια, επί 8 χιλιάρικα, επί 14, σωθήκαμε Κώστα, τελειώσαμε. Και αν βγούμε και τη δεύτερη τετραετία, θα πάρουμε και σύνταξη. Εγώ λέω ότι καλώς θα παίρνουν. Λέω όμως ότι όχι, θέλουμε, δεν έργο. Καλώς, Κώστα. Θέλουμε έργο. Δεν τα παίρνουν καλώς, Κώστα. 8.000 το μήνα οι βασικές απολαβές που θα πάρουν 15. Βουλευτής στην Ελλάδα είσαι. Κοίταξε, υπάρχει. Ο πρόεδρος της Ουρουγουάης έπαιρνε 2.000 το χρόνο και κυκλοφορούσε με ένα αυτοκίνητο 30 ετών. Μη συγκρίνεις τώρα. Τι βουλευτής, δεν κατάλαβα. Ναι, αλλά γι' αυτό όμως. Γι' αυτό η διαφθορά σε αυτά τα κράτη είναι έτσι όπως είναι. Ακριβώς. Γιατί όταν παίρνεις και 8. Αυτό που έχει μια. Ότι είναι ευσυνείδητο. Όχι, δεν θα υπάρχει. Όχι, κοίταξε, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι και 108 να παίρνανε, θα θέλουν να παίρνουν 408. Και 508. Και 508. Δεν είναι εκεί. Είτε έπαιρναν 3, είτε 10, είτε 400. Γι' αυτό λέμε και για τον αθλητισμό διαιτές, ας πούμε, να γίνουν επαγγελματίες και καλά. Συγγνώμη, να παίρνουν καλό ποσό για να μην πέφτουν στο πειρασμό. Δεν είναι επαγγελματίας αυτό που παίρνει 2.000 το μάτς. Τι είναι. Υπερεπαγγελματίας. Όχι απλά είναι επαγγελματίας. Όχι απλά είναι επαγγελματίας. Να μην είναι ευάλωτος μετά. Αυτός που είναι ο επόπτης, φίλε, αυτός το Άρης Ξάνθης στο κύπελο, που έχει δώσει από ένα τέτοιο offside, που δεν έχει, μάλλον που έχει κατοχυρώσει γκολ και στον Άρη και στην Ξάνθη αυτό το offside. Ο τύπος αυτός το ξέρει ότι εκείνη τη μέρα πήρε 1.200 ευρώ. Εντάξει, Χρήστα, θα λάθη και στη δουλειά μας κάνουμε όλοι. Είμαστε στη χώρα. Εσύ, Κώστα. Θέλουμε αποτελεσματικότητα. Άμα κάνεις λάθος στη δουλειά σου όμως εσύ, ενώ παίρνεις 1.200 ευρώ τη φορά, την επόμενη φορά δεν θα σε πάρει. Την επόμενη. Στη δουλειά. Θα σε ξαναπάρει. Αν το ξανακάνω. Ωραία. Ο Κομίνης λοιπόν που είναι ο αγαπημένος και του Στέρι και δικός μου. Που κάνει αυτά τα λάθη παρατεταμένα. Πώς γίνεται να έχει τα περισσότερα μάτσα από όλους. Γιατί τον θεωρούν καλό διαιτητή. Πώς είναι καλός διαιτητής όταν δεν βλέπει το πέναλτι του Μπα. Όταν δεν βλέπει το βαρ τη φαλιάρα στο Φετφατζή. Εντάξει, λέω παιχνίδια του Άρη εγώ. Προφανώς έχει να πει και ο Στέριος. Δεν θέλω να πω για τον Κομίνη. Ναι, ρε παιδί μου, λέμε ρε παιδιά. Πώς γίνεται αυτός να έχει τα περισσότερα από όλα. Και γιατί τον βάζουν τότε, για ποιο λόγο. Για να κάνει τα λάθη, λέω εγώ. Είναι όργανο του συστήματος δηλαδή. Ο Κουσίδης, όχι ο Κομίνης. Ο Κουσίδης. Ο Κουσίδης. Ο Κομίνης είναι όργανο διαιτητικό. Διαιτητικό. Ναι, να σου πω κάτι. Εκεί είναι που πάλι θα μου πει ο Στέριος, λες το ότι λέει ο Ολυμπιακός. Ο Περέιρα είναι αυτός που τον ορίζει όμως. Για ποιον να πω. Να μην πω τίποτα επειδή το λέει ο Ολυμπιακός. Ζούμε στη χώρα όπου η ομάδα που έχει τον πρόεδρό της βασικό κατηγορούμενο για στημένα παιχνίδια να λέει το πρωτάθλημα στημένο. Και να μην τρέχει κάστανο. Αυτό πάλι. Άρα γιατί, ξέρει. Για αυτή τη χώρα έχει τη δικογραφία. Για αυτή τη χώρα ζούμε. Αυτό πάλι. Εντάξει. Είναι έχει τη δικογραφία στη χώρα. Και αυτό που, θα έχει, που έχει απαγόρευση με ενασχόληση με το ποδόσφαιρο θα είναι αύριο στη συνάντηση των Big Four. Με έναν Ολυμπιακό να προδικάζει από χθες ότι δεν πρόκειται να βοηθήσουμε καθόλου. Μας φωνάξαν, λέει, σε ένα meeting. Εντάξει. Και μιλάει ο Ολυμπιακός για υποβιβασμούς. Ναι. Που οι νεότεροι να πάνε να μάθουν τι εστί κοσκοτάς
και πόσα δισεκατομμύρια δραχμές ναι. ή εκατομμύρια ευρώ χαρίστηκαν. Τι σημαίνει Σαραρέλης, και Κόκαλης. Τι σημαίνει Κόκαλης, τι σημαίνει Μαρινάκης. Ναι, αλλά τον Κόκαλη με το γιο τώρα. Και θα μιλήσει ο Ολυμπιακός για σημαίνει πρωτάθλημα. Ο γιος όμως του Κόκαλη έχει καλές σχέσεις τώρα. Και με τον Μελισανίδη και με τον Σαβίδη και με τον, με τον Γιανακόπουλο. Ανακοίνωση χθες που έβγαλε η θύρα 13 για τον Φρύδια λέει. Ο Κόκαλη. Ο Κόκαλη. Το κάθε Κόκαλη. Το κάθε Κόκαλη. Στέριο έτσι είναι. Αν όλους αυτούς, η βασική μας διαφωνία με, με εμένα, η δική μου, με τον ΠΑΟΚ είναι αυτή. Αν όλους αυτούς που ανέφερες, τον Κόκαλη δηλαδή, τον είχες απέναντι. Κοκαλάρα. Θα ήταν διαφορετική η θέση μου. Δεν γίνεται όμως αυτοί οι οποίοι ήταν οι αρχιερείς όλης της κατάστασης να είναι τώρα μαζί σου. Όχι να γίνει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μην πουλάς το ατέλειο. Αν έχεις δίκιο, αν έχεις δίκιο, δεν θα είμαι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Κάνεις λάθος. Δεν έχεις δίκιο όμως. Είσαι αγκαλιά με το γιο του Κόκαλη. Άντε πάλι. Τι να κάνουμε τώρα. Αφού είσαι. Μπορούμε να πούμε για τον Γεωργούλη κάτι. Όχι, γιατί να πούμε για τον Γεωργούλη. Ο Γεωργούλης είναι μαζί με τον γιο του Κόκαλη. Που πήρε τα φιλαράκια με εκδρομή στο τέτοιο και βγαίνανε φωτογραφίες στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες. Αυτό Κώστα θα σε πάρω κι εγώ μαζί μου μια φορά που θα πάω. Ξέρω. Είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προβλέπεται. Ναι, και προβλέπεται για τους δημοσιογράφους να πας κιόλας να δεις πώς γίνεται η διαδικασία. Δεν είναι θα σε πάω. Του σύλλου του πήρε. Κώστα, μπορεί να πάνε οι δημοσιογράφοι, μπορούν να πάνε κοινωνικές ομάδες, μπορούν να πάνε τελωνιακοί, μπορούν να πάνε οι πάντες όλοι. Ναι. Έχει ο κάθε ευρωβουλευτής, νομίζω, 4 ή 5 φορές του τα πληρώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει όποιους θέλει και να τους πάει εκεί πέρα. Όποιους θέλει. Για να τους εκπαιδεύσει. Ακόμα κι αν είναι, ναι, μην το ζηλεύεις, ακόμα κι αν είναι απλοί πολίτες. Στο λέω και θα πάω πώς. Ακόμα κι αν είναι απλοί πολίτες. Να πούμε και μια δυσπέρα μου για σας πάρει ο νέος Ευρωπαϊκός Επίτροπος. Και γι' αυτό. Όπως σας πήρε τον προηγούμενο. Όχι, δεν είναι. Ο Ευρωπαϊκός Επίτροπος δεν παίρνει. Πήρε πέρσι, δεν πήρε. Δεν πήγαμε, με αυτόν. Με αυτόν πήγανε. Καλά κάνανε άμα πήγανε. Πολύ καλά κάνανε. Μα να σου πω κάτι, γιατί το πληρώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το παίρνει ακριβώς για αυτό το λόγο. Και αν πρέπει κάποιοι να πάνε, είμαστε εμείς να ξεστραβωθούμε λίγο, να δούμε πώς γίνονται και οι δύο διαδικασίες. Θέλω να λαϊκίσω και να πω ότι όταν πνίγονται σε όλο τον κόσμο μετανάστες και αυτοί κάνουν εκδρομές για να μάθουμε πώς δουλεύει το Κοινοβούλιο. Δεν θέλω να λαϊκίσω. Δεν λέω τίποτα άλλο. Λέω καλά κάνουν και υπάρχουν αυτές οι δράσεις. Πρέπει όμως να υπάρχουν άλλες δράσεις πιο προβλεπόμενες. Κώστα, αν ήταν να ασχολούμαστε. Και με περισσότερη αποτελεσματικότητα. Αν ήταν να ασχολούμαστε. Κοινοβούλιο, ρε Χρήστα, τώρα. Αν ήταν να ασχολούμαστε με το τι γίνεται ανά τον πλανήτη, δεν θα έπρεπε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να ασχολούμαστε με τους πολέμους ανά τον πλανήτη. Για την Ευρώπη που κλείσαν όλοι τα σύνορά τους και μόνο εσύ και η Ιταλία την πληρώνεις. Το ξέρουμε κι αυτό. Α, μπράβο. Από εκεί πέρα τι πρέπει να γίνει, να σταματήσει η δράση της μετακίνησης όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι είναι αυτό τώρα, εκπαιδευτικούς λόγους μαζεύω 5 φίλους μου και τους πάω να μαθαίνουν πώς να δουλεύουν τα μικρόφωνα. Ναι. Συνέδριο του Κοινοβουλίου. Δεν είναι πώς μαθαίνουν, όχι, δεν είναι αυτό, άλλο πράγμα. Τις συνεδριάσεις βλέπουν. Θα σε πάρω στο επόμενο να μάθεις. Ειδικό κονδύλι, μέχρι 200 φίλους για το χρόνο. Θα σε πάρω την επόμενη φορά μαζί με τη Μέρκελ να πάμε να δεις πώς γίνεται. Α, το κάνουν με τη λέω τέτοιο. Για να πεις. Τι πλερωά. Πλερωά, με τηλεδιάσκεψη. Ορίστε, εδώ μπείτε στο Skype, δείτε πώς συνεδριάζουμε. Αυτό εδώ μεταξύ που θα κάνει το κονέ με το Skype, κλάκα κλάκα. Σύμβαση 180.000 ευρώ. Λοιπόν, δύο-τρία θεματάκια επικαιρότητας. Έκανε σχόλιο ο Αχιλλέας Μπέος για τη συνάντηση των Big Four. Άμα έκανε ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος με τον Κόκαλη δεν είχε καμία. Αδερφός μας. Μου προκαλεί, λέει. Όμως και σε κάθε νουνεχή άνθρωπο του χώρου και σε κάθε πολίτη, πολυεφημισμένη μπλα 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 μπλα. Διερωτώ με σε ποιο κράτος δικαίου, σε ποια δημοκρατική χώρα τους νόμους και τα λοιπά δεν τους ορίζουν οι προβλεπόμενοι την πολιτεία θεσμοί, αλλά η κορυφαία διαδικασία παραδίδει σε αυτούς που στον έλεγχο των οποίων υποτίθεται στοχεύει η απάντηση, λέει, είναι η Ελλάδα μπανανία. Να σου πω κάτι. Μπλα μπλα μπλα, λίγο να ρωτήσω, δεν διαβάσω όλοι, βαριέμαι. Παράλληλα, απογοήτευση προκαλεί και η στάση των παραγόντων των υπολείπων ομάδων που άβουλοι και επιθύνοι, σαν μαριονέτες, απλά παρακολουθούν και συχνά υπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων. Μπλα 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 μπλα. Διακινδυνεύω, λέει, την πρόληψη ότι οδηγούμε σε μια ακόμα παταγώδη αποτυχία. Δυστυχώς, λέει στο τέλος ο Αχιλλέας Μπέος. Θα μείνουμε σημερινή τραγική πραγματικότητα όπου θα ψάχνουμε ποιος έδινε τον τάδε διαιτή και να μιλάμε εβδομάδες ολόκληρες για το αν ήταν και πόσα εκατοστά offside αυτό που δόθηκε. Έχει δίκιο σε αυτό, αλλά. Ο Αχιλλέας Μπέος, πριν είπες ότι μιλάει αυτός ο οποίος είναι υπόδικος για στημένα παιχνίδια και αυτή τη στιγμή εμείς μιλάμε για τον Αχιλλέα Μπέο. Αθώθηκε, παιδιά. Αθώθηκε. Σε όλα. Άρα, αν αθωωθεί και ο Μαρινάκης, έτσι θα λέμε. Αν αθωωθεί και οποιοδήποτε από όλους. Γιατί παραγράφηκαν. Όχι. Γιατί ήταν παράνομες υποκλοπήσεις οι συνομιλίες. Γιατί αποδείχθηκε ότι οι κασέτες δεν ήταν καλές. Δηλαδή, ένα κανονικό.
Δεν που ακούγα, όχι, ακούγα, κάτι που ακούγαμε. Όχι, να επειδή είμαστε σωστοί. Μισό λεπτό, να δεν σωστοί. Ακούσαμε να μιλάει με τον Μάνταλο. Ωραία, μπορώ εγώ να πάω ο οποίος στούδιο, Μάνταλος... Μπορώ εγώ να πάω σε ένα στούντιο και να σε κάνω χρήση να λες ότι ο Στέργιος έτσι και έτσι. Θες να πεις ότι αυτό που, λέει, αυτό που είπε για τον Μάνταλο. Ότι, ότι θα σε χρειαστώ σε επόμενο παιχνίδι και μετά από ένα μήνα ο Μάνταλος φύριξε Βόλος Παναθηναϊκός. Λέω έσφαξε για... τον Παναθηναϊκό, λέω έδωσε δύο πέναντι, απέβαλε δύο παίκτες του Παναθηναϊκού και κέρδισε ο Βόλος 3-2 και βγήκε στην Ευρώπη ένα του Άρη. Και την προηγούμενη εβδομάδα στο Χαριλάου αυτό. Ο Αχιλλέας μας έλεγε εμάς την άλλη εβδομάδα που θα κερδίσω τον Παναθηναϊκό να δω πώς θα γελάτε. Χρυσανθέ, λέω ότι η δικαιοσύνη λέει αυτό. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι έτσι. Δεν μπορεί ο Πέος να μιλάει για το ποδόσφαιρο, Κώστα. Και θα έπρεπε στην, στο, στο ελληνικό. Ναι, ναι, μπορεί. Ο Δήμαρχος Βόλου, ναι. Ο οποίος μπαίνει στα αποδυτήρια στο ημίχρονο και ενίοτε είναι και διερμηνέας. Έχει τα θέματα. Και ενίοτε του, είναι διερμηνέας στην ομάδα. Σαν οπαδός. Και ενίοτε είναι διερμηνέας στην ομάδα, Κώστα. Και μιλάτε για ποδόσφαιρο τώρα. Κορδευόμαστε μεταξύ μας. Ο Αχιλλέας Μπέος. Κορδευόμαστε μεταξύ μας. Μήπως και όταν πήρε το Ζαγοράκι, Κώστα, και του έλεγε να προστατεύει αυτόν που τώρα βρίζει το Μαρινάκι, δηλαδή ήρθε ο πρόεδρος και δεν τον κάνατε κτλ. Μήπως και τότε ήταν για το καλό του ποδοσφαίρου. Δεν λέω ότι είναι καλό, εγώ λέω για την απόφαση του δικαστηρίου. Ο οποίος μιλούσε με τον Ηρακλή το καλοκαίρι για να δώσει την ομάδα που έχει. Για να έρθει και τα χαλάσανε. Πού τα χαλάσανε. Του, τον αυτό φίλου είναι το ποδόσφαιρο, Κώστα. Και έλεγε ότι δεν το δίνει στο τέλος. Το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό, ρε παιδιά, στην Ελλάδα, αλλά όλοι αυτοί φταίνε. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό στην Ελλάδα, Κώστα. Λοιπόν. Το ποδόσφαιρο έχει ακόμα Βασίλη Γκαγκάτση, Κώστα. Ναι, εντάξει. Έχει κάρτες υγείας, έχει όλα αυτά. Έχει τα ίδια πρόσωπα εδώ και 30 χρόνια. Απλά τα πρόσωπα αυτά τα χρησιμοποιεί και κάθε φορά και άλλο. Και ο Κοντονής που βγήκε και είπε. Τι είπε τελικά και ο Κοντονής που βγήκε. Ο Κοντονής με αυτό που είπε, ας γίνει, ας κάνει ο εισαγγελέας κάτι για τον πρωθυπουργό του. Και ο Αβγενάκης τώρα που είναι, τι κάνει δηλαδή, ρε Χρυσανθέ. Τι να κάνει. Τι κάνει. Τι να κάνει. Δεν τι, ξέρει αυτά. Τι να κάνει, να παρέμβει στο αυτοδιοίκητο. Του ητα... Γιατί μόλις ο Αβγενάκης παρέμβει, θα πούνε παρεμβαίνει. Ή μήπως όχι. Άρα το σύστημα είναι παγκόσμιο. Γιατί η FIFA τι έκανε, Κώστα, τώρα με τον Άρη. Το σύστημα είναι που ξαφνικά μετά από 425-12 υποθέσεις που λέγανε είναι η παλιά πάει τώρα, είπαν δεν μας νοιάζει. Πληρώστε. Όταν φώναζε όμως ο Πάο Κουέφα Μάφη, εσύ γελούσες, Κρυσανθέ. Για το λόγο που φώναζε. Εσύ φωνάζετε για άλλο, όντως. Το UEFA Μάφη είναι μάφια γενικότερα. Δεν είναι λέγατε ότι η UEFA ασχολήθηκε με τον Πάο και να σα αποκλείσει. Όχι, όχι. Δηλαδή πιο γραφική από τη Σαντορίνη. Δεν ασχολήθηκε. Πιο γραφική. Να αυτό μάζει, λέγατε. Να μάθει να λες την αλήθεια. Ο Πάο και λέγει ότι εγώ λέω μόνο την αλήθεια. Εσείς μαθαίνετε τι αλήθεια θα πείτε. Δεν είπε, Χρυσανδέ, ότι στόχος του Βάιμπερ ήταν να μην περάσει ο Πάοκ. Ο στόχος του ΕΦΑ ήταν να περάσει ο Άγιαξ. Οποιαδήποτε ομάδα να παίρνει τον Άγιαξ θα είχε την ίδια μοίρα. Εντάξει. Γελάω. Λοιπόν, και γελάω ξέρεις γιατί. Γιατί δεν υπάρχει ούτε μία φάση που να έχετε αδικηθεί. Ούτε έχει μία. Έχει ένα πέναλτι, νομίζω κάτι. Ούτε μία φάση που να έχετε αδικηθεί. Δεν υπάρχει φάση. Όλα είναι πέναλτι κανονικά. Θα σου πω την τελευταία φάση, Κρίζα. Όσο γιατί... λέτε ότι εσείς ναι. Δεν είναι πέναλτι του Αστέρα Τρίπολης, και εγώ σου λέω ότι όλες οι φάσεις του Άγιαξ ήταν κανονικές. Αν μας πουλάτε τρέλα, εσείς πουλάμε κι εμείς. Εδώ μας είπατε ότι προχθές δεν είναι πέναλτι. Μας είπατε ότι προχθές. Μέχρι και ο Κάκος είπε ότι είναι πέναλτι εντωμεταξύ. Και ο Κάκος έχει το αλάθη του, φυσικά. Δεν όταν λέει κατά του Άρη έχει το αλάτι, τον μπαίνει βιντεάκι. Όταν λέει κατά του Πάου, θα φέρνει το βιντεάκι. Ακούσε εμένα να σχολιάζω. Δεν είναι για σένα, τον Κάκο. Μισή φορά για τον Κάκο. Σε μια Δευτέρα ο Κάκο είπε αυτό, άρα. Δεν είπα για σένα, είπα για τον Κάκο. Τα μάτια μου το τι βλέπει. Φίλε, είναι στο Open, στο κανάλι του Πρόεδρου. Δεν με νοιάζει που είναι παρά και στο Κλόζ. Να πάει στο Μέγκα. Το ανοίγει το αγαπημένο σου Πρόεδρο. Καλό. Αγαπημένο μου Πρόεδρο είναι Άρη. Ο αγαπημένο μου Πρόεδρο, να ξέρει. Και αυτό είναι Ολυμπιακό. Και λέγεται Καμπάνη. Και λέγεται Καμπάνη. Και λέγεται Καμπάνη. Και εμένα Περτσινίδη. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Και γραμματικά σα πω ότι δοκιμάζεται. Και Δρακόπουλο. Στην Κρίλια, Κώστα, μιλάω. Κάτσε, κάνα πάντα στον πρόεδρο. Περίμενε, Στέργιο. Πα και πληρωθούμε κάποιο. Πα και πληρωθούμε. Έλα, Στέργιο, πάμε. Δοκιμάζεται στην Κρίλια Σοβέτοφ. Ο Κλάους Αθανασιάδης. Πού, στην Τρίγλια. Φωτογραφία. Στην Τρίγλια. Στη Ρωσία. Α. Πρώτη τελευταία του ρώσικου πρωταθλήματος. Έχει φωτογραφίες. Ειλικρινά άκουσα Τρίγλια. Στη Ρωστία. Ειλικρινά άκουσα Τρίγλια. Στην αρχή. Ναι, και εγώ, αλλά εντάξει. Η Τρίγλια της Ρωσίας. Όχι, είναι γνωστή η ομάδα. Ναι, σαν όνομα είναι εντάξει. Είναι γνωστή η Κρίλια. Και μπάσκετ έχει. Με μόνο μπάσκετ έχει. Θα δοκιμαστεί λοιπόν. Θα δοκιμαστεί ο Αθανασιάδης με σκοπό να κερδίσει. Πόσο χρόνο είναι έξω, ένα χρόνο? Ένα συμβόλαιο. Είναι έξω από το τέλος της σεζόν που τελείωσε με τον Μπας Γιάννη. Γιατί, για ποιο λόγο? Δεν τον παίρνει κανείς. Ποιος τον πάρει? Γιατί ρε φίλε, μια χαρά παίκτησε. Δεν. Γιατί ρε Στέργιο?
Τι είναι? Πείτε μας και εμάς που δεν ξέρουμε. Τι είναι? Ναι, καμία ελληνική ομάδα. Ναι, γιατί, από δηλαδή δεν μπορεί να πάει β' εθνική. Θέλει να πάει β' εθνική. Για β' εθνική είμαι. Το τι είναι ο καθένας. Γιατί μετά στον Πας Γιάννα που ήταν. Έπεσε. Ο Πας Γιάννα τον πήρε για φορ και έπεσε. Και έπεσε. Άρα. Δεν βρέθηκε ομάδα από Super League και από Super League 1 να διαφερθεί. Ναι, γιατί ξέρει τι είναι, παιδιά. Τι είναι. Εντάξει, ο Στέφανος έχει 4 γκολ. Τι ζωή κάνει και τέτοια. Τι έκανε ζωή, ρε παιδιά. 4 γκολ έχει βάλει στα τελευταία 3 χρόνια, παιδιά. Ναι. Έχει τελειώσει η καριέρα του. Σεξ και βία. Ο καθένας παίρνει από το Θεό αυτό που του αξίζει. Να το, Στέργιο. Σεξ και βία. Είχες, δεν είχες. 18 βαθμούς έχει Κρίλια, πρώτη τελευταία. Η Τρίλια. 19 βαθμούς έχει η Όρεμπουργκ, η οποία είναι σε θέση play out. Δεν ξέρω γιατί μου στέλνει το μήνυμα εδώ ένας Αριανός. Αδελφός μας. Και στο μπάσκετ λέει υπάρχει ο Βασιλακόπουλος, χειρότερα είναι. Τι είναι ούτε. Πού είναι χειρότερα, ρε φίλε. Με το Βασιλακόπουλο πήρε ευρωπαϊκό. Ξέχασε που άλλαξε τον την έδρα. Κώστα. Και με τον Γκαγκάτσι. Στο ποδόσφαιρο κιόλα. Με τον Γκαγκάτσι. Πήρε ο Άρης. Το Βασίλη. Θα πάμε στο διάλειμμα. Και είπαμε τον Γκαγκάτσι. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Ο Άρης πήρε ευρωπαϊκό με τον Βασιλακόπουλο. Επειδή άξιζε. Με αλλαγή έδρα. Διάλειμμα. Άιντε. Το Βασιλακόπεδο. Το Βασιλακόπεδο αυτό. Είναι εκπληκτικό. Ό,τι και να κάνει. Είναι επιχείρημα, ρε φίλε. Ό,τι και να κάνει θα σε σφάζει. Όχι, δεν κάνουμε διάλειμμα. Αφού χθε μα έλεγε να κάνουμε στην ώρα μα. Για τον Ούρου ένα λοιπόν. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Στην πρώτη ώρα μαζί μας είναι Dialog. Για όσους μιλάτε και διαβάζετε άπτυστα γερμανικά και θέλετε δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια, μπείτε στο dialog.gr και θα δείτε τι θέσεις προσφέρει η Dialog, η οποία συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών εξού και εξού. Η απαραίτητη γνώση των γερμανικών. Σωστά. Εντάξει, όχι στο περίπου να μιλάτε, αλλά όσους μιλάτε άπτυστα και διαβάζετε, αξίζει τον κόπο να μπείτε στο dialog.gr. Και να έρθετε σε επικοινωνία με την Dialog. Δεν αφορούν θέσεις που προσφέρει τηλεφωνικές πωλήσεις. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα, πες την είδηση. Την ώρα που η Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ ακόμα εδώ και τρεις μήνες μελετάει αν επισύρει ποινή στις ομάδες που εμπλέκονται οι παράγοντές της για τα στημένα παιχνίδια. Θα τιμωρηθεί η Βέρεια. Δεν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Θα τιμωρηθεί η Βέρεια τώρα του κυρίου Μπικά. Δεν ξέρω τι θα τιμωρηθεί. Κυβέρια δεν είναι εμπλεκόμενη. Μόνο Ολυμπιακός είναι. Οχ, να το κόλπο του Ολυμπιακού. Στέργιο, ολοκλήρωση για να πω την είδηση. Θα ακουστούν τελικά στη δίκη για την υπόθεση του Νούρου Αν ηχογραφημένοι διάλογοι από τις νόμιμα υποκλαπής συνομιλίες της ΕΕΠ του 2012 για τα στημένα παιχνίδια του ποδοσφαίρου. Είναι διάλογοι που δεν είχαν ακουστεί στην πρώτη δίκη, που εμπλέκονται αρκετοί κατηγορούμενοι για τη μεταφορά 2,1 τόνων ηρωίνης. Εντάξει, στις συνομιλίες αυτές διαβάζω Sport DNA, ακούγονται μεταξύ άλλων η Βαγγέλης Μαρινάκης και Νίκος Συντιχάκης, εναντίον των οποίων έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που προβλέπονται στην νομοθεσία περί ναρκωτικών. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια του συνήγορου του Εμίλιο Κοτσόνη Γιάννη Ιριώτη να μην ακουστούν αυτές οι συνομιλίες, τελικά θα ακουστούν. Καθώς το δικαστήριο αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και κάποια στιγμή θα βγουν παράνομοι όσα του παίου. Κάποια στιγμή πιστεύω η υπόθεση αυτή θα πάει στο σιρτάρι και θα παραγραφούν όλα τα δικήματα γιατί δεν υπάρχει ένας δικαστής. Ήδη περάσαν πόσα χρόνια, πόσα πέρασαν. Άρα αθώοι. 4 χρόνια περάσανε, 5. Περάσανε. Από το 12 δεν είναι. Περάσανε. 20 έχουμε, ρε παιδιά. Μήπως δεν από το 12. Νομίζω πιο μετά είναι, λίγο πιο μετά είναι. Anyway. 12 βγήκε η υπόθεση δεδομένα. Ναι. Αλλά λοιπόν, δεν βλέπω κάποιον δικαστή να έχει το σθένος να αναλάβει την υπόθεση χωρίς να τους δίνω άδικο. Εντάξει, πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Κώστα και Χρήστα και η οικογένειά μας. 100%. Έχει πεθάνει ο Κόσμος ο Κοσμάκης. Τρεις ανακριτές έχουν παραιτηθεί, έχουν φύγει σε άλλη χώρα, έχουν αλλάξει πλανήτη. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος να αναλάβει την υπόθεση αυτή. Τώρα μιλάμε για μαφία τώρα, παιδιά. Δεν ξέρω, δεν εμπλέκω πρόσωπα, γνωστά ή όχι, αλλά μιλάμε για μεθόδους. Που η UEFA. Όπως η χθεσινή, συγγνώμη, Στέργιο. Ναι. Που σκοτώσαν τους άλλους και οι γυναίκες δεν λένε που μένουν, χρυσανθετοειδές. Βέβαια. Φαντάζομαι ότι θα έχει μέσα. Όχι γιατί φοβούνται, γιατί κρύβονται και αυτές, γιατί σου λέει τώρα εμείς είμαστε οι επόμενες. Ένας λοιπόν Ολυμπιακός που εμπλέκεται ο πρόεδρος του σε υπόθεση ναρκωτικών, εμπλέκεται σε συστημένα παιχνίδια, εμπλέκεται άμεσα ο Ολυμπιακός με τον ξυλοδραμό Τζίλου βάσει των εκθέσεων της αστυνομίας. Δεν τρέχει κάστανο. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για στημένο πρωτάθλημα και στημένα παιχνίδια. Ο πρόεδρος δεν εμπλέκεται με τον ξυλοδραμό του Τζίλου, μη λέμε ότι να είναι. Ο πρόεδρος όχι, συγγνώμη, δεν είναι λέει. Μην λέμε ότι να είναι και μας πάρουν σούπι τους. Είναι ο Ολυμπιακός και η εταιρεία του Προέδρου. Ούτε είπα ο Ολυμπιακός εμπλέκεται. Αυτός έχει πάρει αυτός 5 φορές τηλέφωνο. Ναι.
Είναι άλλο εμπλέκεται, ναι, Στέργιο. Γεια σας, έχω κερδίσει ένα άμα διαρκείας. Πάρω εγώ στο 9.50 τώρα, δηλαδή. Ναι. Καλησπέρα σας και είμαι, έχω κάνει ό,τι έχω κάνει. Και πάρω 5 φορές τηλέφωνο. Πάει να πει ότι, ότι συμμετείχει στο αδίκημα. Δηλαδή, άμα παίρνει εδώ πέρα, στο Λίμπερο και παίρνει εισιτήριο, όντως. Συμμετέχουμε κι εμείς, μη λέμε ότι ναι, να είναι. Σας, επειδή πρέπει να τα συνδέετε όλα με τους Ολυμπιακούς και με τα τέτοια. Ένα εισιτήριο έχω κερδίσει για τον αγώνα με τη Λάρισα. Αν έχει πάρει και μιλάμε τον X, το X τέλεχος και του λέει. Θα πάω τώρα και τον περιμένουμε στη γωνία. Το δέμα θα το πάρω. Ναι, τότε, αλλά μην λέμε ότι να είναι. Στο sex shop, γιατί πήγανε μετά, μπορείς να μου πεις. Ποιοι? Στο sex shop. Οι τέτοιοι. Οι δράστες. Γιατί είχαν διαγγελία. Λοιπόν, είδηση. Στο Sky βρέθηκε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αγιαννάκης. Μίλησε για 17 θέματα. Αναφέρθηκε στη συνάντηση στο Big Four. Μάλιστα. Και υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος του Brexit είναι ορατός, Στέργιο. Αν η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο. Εντάξει. Το οποίο είναι αυτό το οποίο θέλουν κάποιοι. Είπε κάτι για τον Ολυμπιακό ο αγαπητός πρόεδρος. Τώρα είναι μεγάλη συνέντευξη. Δεν είναι πρόεδρος. Εντάξει, προσπαθεί τώρα να πάρει και πολιτικό αντίκρισμα με αυτό, με τη συνάντηση. Είναι επιτυχία εδώ που τα λέμε. Γιατί ο Ολυμπιακός εδώ και μήνες κάθε εβδομάδα βγάζει ανακοινώσεις και θάβει όλο τον κόσμο. Αλλά δεν άκουσα τον υφυπουργό μια φορά να το καυτεριάσει. Γενικότητες, αερολογίες και ευχολόγια. Για το αν το πρωτάθλημα είναι καθαρό, απάντησε. Προβλήματα υπάρχουν. Δηλαδή, είναι. Έχουμε πολλά θέματα που θα ανοίξουν αύριο. Δεν θα λυθούν τα πάντα, αλλά αν γίνουν κάποιες συμφωνίες θα είμαστε ευχαριστημένοι. Κρατώ μικρό καλάθι. Πάρα πολύ ωραία. Ξαναλέω, αερολογίες και γενικότητες και να είχαμε να λέγαμε. Από τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Καλά, κοίταξε. Και εδώ που είδαμε ειδικά πράγματα στο Ξάνθη, στη σχέση είχε... Ξάνθη-ΠΑΟΚ, τα έχετε αποδομήσει όλα. Ότι δεν ισχύουν και δεν κάνουν και δεν ράνουν. Συγκεκριμένα καλύτε. Πράγματα βλέπουμε. Σκευωρία. Καθόλου σκευωρία δεν βλέπω. Σκευωρία. Βλέπω έγγραφα, βλέπω αγορές, βλέπω μετακινήσεις παικτών, βλέπω μετακινήσεις ξενοδοχείων, βλέπω μετακινήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, βλέπω 10 εκατομμύρια σε ανθρώπους που δηλώνουν 20 χιλιάρικα εισόδημα. Δεν είναι καθόλου σκευωρία, Κώστα. Ένα ακόμη περιστατικό έρχεται να προσταθεί σε αυτά που ταλαιπωρούν τον κόσμο τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τους πολίτες δεν χωρούσε να μπει στο λεωφορείο. Ποιος? Ένας πολίτης, ναι. Και έδιρε τον οδηγό και έναν επιβάτη. Πώς μπήκε και τους έδιρε αφού δεν χωρούσε να μπει? Μαλώσαν εκεί, σπρώξτε, κάντε ραν, μπείτε λίγο ρε παιδιά. Μάλιστα. Άσε μας ρε φίλε, δεν χωράμε, κατέβα και τα λοιπά. Και ναι. Πάκα πούκα. Και τον οδηγό και πελάτη. Ένα, γιατί ο πελάτης μάλλον ήταν το τελευταίο ο καημένος. Ο συνεπιβάτης, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Άρα αυτά είναι τα προβλήματα και όχι βασιλόπιτες των 12.000 ευρώ, κύριε Βορύδη. Αυτά είναι τα προβλήματα. Βορύδη στην Αθήνα, ρε φίλε, που να ξέρει από εσά. Υπουργός, Χρύσανθε. Μπαίνει στο μετρό. Στο μετρό μπαίνουν αυτοί. Είναι υπουργοί. Γι' αυτό πληρώνονται. Δεν είναι για να πηγαίνουν βόλτες και να βγαίνουν φωτογραφίες. Σωστό. Να μην μιλήσω τώρα εδώ για κάτι, τέλος πάντων. Ναι. Να μην μιλήσω. Ναι. Άλλο θέμα. Λάσκαρη, Χρύσανθε. Λάσκαρη. 54 εκατομμύρια λέει. Πιο λίγα είναι αυτά από τα 54, προηγούμενα. 80 δεν λέγανε. Σκευωρία. Όχι τόσα. 54 εκατομμύρια. Εις βάρος του Προέδρου και της Τζόρτζια. Θα λάμψει η αλήθεια. Αποφασίστηκε να οδηγηθεί στο ακροατήριο για υπεξαίρεση 54 εκατομμυρίων. Δεν καταδικάστηκε. Όχι. Δικάζεται. Τώρα θα πάει. Το βούλευμα που λέγαμε όμως ότι εγώ λέγανε ότι θα ήταν απαλλακτικό. Εγώ έτσι ήξερα. Όχι. Ότι θα την πηδήξει εντός εισαγωγικών. Όχι. Αλλά τελικά. Φαίνεται ότι δεν. Και... Ποιος είναι ο εισαγγελέας ο οποίος έκανε χείριση και την υπόθεση? Ο ίδιος ο... Αυτός που ναι. Για το υπάνθρωποι. Που παραπέμπεται. Έφυγε από αθλητικό εισαγγελέας, δυνατός ο ΠΑΟΚ. Και παραπέμπεται. Μπράβο. Σε πειθαρχική δίωξη. Και παραπέμπεται επειδή είπε το υπάνθρωποι. Την ίδια στιγμή. Χρύσανθε. Αυτός λοιπόν ο εισαγγελέας που κατηγορείται ως αντιπαοξής παρέπεμψε το Λάσκαρη. Ναι. Κώστα. Ναι, άρα εννοείς ότι είναι ok. Στο σημαντικό θέμα των 55 εκατομμυρίων, Κώστα, δεν το έκανε κανός. Αυτό που έκανε, που έπρεπε να κάνει ως εισαγγελέας. Σωστά. Πάντα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει και να κάνει. Και τον κατηγορούμε γιατί στο Facebook είπε πριν 4 χρόνια. Πρόσεξε λίγο. Χρήσανθε, όχι, και ναι. Όλο στοιχείο πριν 4 χρόνια έγινε αυτό. Έγινε πριν 4 χρόνια. Και λάθος. Βγήκε στο κανάλι του Ιβάν τώρα. Λάθος. Έγινε ο διάλογος πριν 4 και χρόνια. Τώρα. Και στο κανάλι του Ιβάν βγήκε τώρα. Κυριάκο. Άρα κοιμόμαστε εμείς οι άλλοι δημοσιογράφοι, Χρύσανθε, γιατί αυτά είναι θέματα. Χρύσανθε. Τι είναι θέματα, Κώστα. Είναι θέμα, ρε Χρύσανθε. Είναι θέμα. Κακά τα ψέματα είναι τώρα, θέμα. Λοιπόν. Είναι θέμα. Αν και λες, άλλα είναι θέματα. Αν λες κατά του ΠΑΟΚ, είναι θέμα. Και όχι. Είναι και άλλα θέμα. Είναι θέματα, αλλά. Λοιπόν.
800.000 ευρώ. Αν ξεφτιλίζει τον Άρη, το σήμα του, τον πρόεδρό του κτλ. Είναι δημοσιογραφία. Αν λες κάτι κατά του ΠΑΟΚ, είσαι ρουφιάνος του Βορρά. Όχι, 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 καμία σχέση. Ναι. Είπαμε ότι πρέπει να είναι ναι, 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 ναι. Εντάξει, Κώστα. Εμείς τουλάχιστον. Εντάξει, Κώστα. Θα κάνω ένα κανάλι. Close θα το λέω. Μου το δει στην ιδέα ο Στέργιος. Close before, open beyond, close before. Εμείς θα το λέμε. Αυτό το open beyond τώρα, να σου πω κάτι πραγματικά. Ποιος το σκέφτηκε open το open beyond, γιατί. Άνοιξε παραπέρα. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε αυτούς που επιμελούνται της αθλητικής εκπομπής του Open, γιατί για πρώτη φορά, το έχω ξαναπεί και στον αέρα και κατηδίαση τα παιδιά εκεί, για πρώτη φορά λοιπόν μετά από πολλά χρόνια νομίζω, σε μια αθλητική εκπομπή από τις 11 που ξεκίνησε μέχρι τις 11.30 δείξαν όλα τα κόλλη της αγωνιστικής. Πριν πιάσουν το κουβεντολόι. Α, τα δείξαν πρώτα, ναι. Δηλαδή, μπράβο, επιτέλους, μπράβο. Το είπανε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Οπότε βλέπει κάποιος από τις 11 μέχρι τις 11.30 όλα τα γκολ, όλες τις φάσεις. Και μετά το αλλάζει. Και μετά. Και μετά το αλλάζει. Το αλλάζει. Και μετά αρχίζουν τα σάλια. Γι' αυτό το κάνανε. Μα γι' αυτό το κάνανε και το πηγαίνανε. Αν θέλει, στο κουβεντολόι, αν θέλει, δεν κάθεται. Αλλά ήταν. Τον έχω όλη μέρα τον γκολ καθόλου, τον ακούω και εκεί. Δεν μπορώ. Μου τα λέει εδώ. Όπως είχαν σχεδιαστεί όλες οι εκπομπές αθλητικές σε όλα τα κανάλια την τελευταία δεκαετία, ήταν. Αν μη τι άλλο. Όχι, εγώ του λέω. Πολύ κουραστικό. Πιο ωραίο είναι αυτό. Η ώρα μία να δω το Λεβαδιακό Σόφι. Και μια μισή. Και δύο παρά να δω το Ξάνθη Πανετολικός. Αυτό που παράγει. Αυτό που παράγει η Νόβα Στέργιο είναι πολύ καλύτερο από όλα, γιατί έχει και το υλικό το πρωτεύων, έχει τους πρωταγωνιστές εκείνη την ώρα και τις συνεντεύξεις και τα γκολ και η ανάλυση. Η εκπομπή δεν συγκρίνεται. Να ξέρεις. Είδα μετά το Ολυμπιακό Σάρις. Πέρα ότι έκανε απίστευτη αναλύσεις για το πώς επιτίθεται το ένας από εδώ, από εκεί, σχεδιαγράμματα το ένα, το άλλο, όχι βγαίνει από τα δεξιά, όχι βγαίνει από τα αριστερά, για ποδόσφαιρο έτσι, καθαρά. Σύν ότι είχε 400 συνεντεύξεις ολονών, γιατί έχει τα δικαιώματα, δεν συγκρίνεται. Κάποιος όμως που δεν έχει τα χρήματα. Κάποιος που δεν έχει. Σωστά. Εντάξει, έχει ένα ελεύθερο κανάλι. Ωραία. Υπάρχουν και πολλοί που ακόμα δεν έχουν ίντερνετ. Την αθλητική Κυριακή. Η αθλητική Κυριακή. Νομίζω ότι είναι. Δεν βλέπετε αυτό το πράγμα, συγγνώμη. Έχει αντίθετη άποψη ο κόσμος, γιατί έχει τριπλάσια τηλεθέαση. Έχει αντίθετη άποψη ο κόσμος. Μην κρίνεις. Τηλεθέαση, δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ κανένα κανάλι και δεν με νοιάζει κιόλας. Εντάξει, εγώ απλά ανέφερα την πολύ καλή έτσι κίνηση να δείχνουν όλα τα goals στο Open. Και μετά γυρίζεις. Μετά γύρισες. Γυρίσεις εγώ. Εγώ στο Open βλέπω. Εγώ στο Open βλέπω ποτάμι, το έχω πει. Κόκκινο ποτάμι, εκπληκτική να, σειρά. Πάλι. Και τώρα είμαστε στο σημείο που οι Τούρκοι σκοτώνουν όλους τους πόντιους που φεύγουν. Αφτάσαμε εκεί. Και τρελαινόμαστε, ναι. Τα βλέπω και τρελαίνομαι. Τι γιατί τα βλέπω. Δεν τα ξέρεις τώρα τι. Τα ξέρω. Πώς δεν τα ξέρω. Τα ένα τα βλέπουν οι γιαδέ μα και οι παππούδε μα. Εντάξει. Έστω και έτσι, η συγκεκριμένη σειρά, έστω και έτσι, που έχει πολλές ανακρίβειες ιστορικές κτλ. Έχει. Εντάξει, είναι βιβλίο, ρε φίλε τώρα. Και έχει περάσει το βιβλίο σε Μανούσο Μανουσάκη, αντιλαμβάνεσαι τώρα. Όμως έστω και έτσι, Κώστα, ακόμα και τα παιδιά μαθαίνουν πέντε πράγματα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί καλώς ή κακώς μέσω της τηλεόρασης και του ίντερνετ πλέον είναι η ενημέρωση και όχι τα βιβλία. Πρέπει τα παιδιά μας να μαθαίνουν όλη την ιστορία από όλες τις απόψεις και για να μην έχουμε μετά θέματα. Μην έχει συνοστισμού στην προκειμένη. Καλά, δηλαδή. Αυτό πάλι. Πού είναι αυτό το ταλέντο που το είπε. Ταλέντο αυτό. Αυτό πάλι. Απίστευτα πράγματα. Όχι, το είπε. Αυτή ήταν υπεύθυνη, Κώστα, για τα βιβλία στα σχολεία. Δηλαδή. Πραγματικά. Πραγματικά. Στέργιο. Πραγματικά. Πραγματικά. Δεν έχουν αποκλειστεί. Και εμείς μιλάμε για το ποδόσφαιρο τώρα. Αυτή είναι η δουλειά μας, Χρήστε. Τι να κάνουμε. Να μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καταρχήν. Ναι. Εισιτήρια. Τι εισιτήρια. Δεν έχουμε. Θα δώσουμε στο Λαμπαότ Άρης εμείς. Άρης Ξάνθη. Δεν σας δίνουμε εσάς. Άρης Ηρακλής Λάρισα θα δώσω αύριο. Εντάξει. Τετάρτη. Ωραία. ΠΑΟΚ. Λαμία ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ παίζει στο μπάσκετ. Λαμία ΠΑΟΚ. Καλά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τίποτα δεν έχεις. Κυριακή που παίζεις. Κυριακή παίζω εδώ με Βόλο. Και δεν έχεις εισιτήρια. Θα δώσει από αύριο. Επίσης να πούμε ότι η Στέργιο δεν μας είπε για την ανακοίνωση των συνδέσεων του ΠΑΟΚ για το θέμα του Τόσκο, η οποία βγήκε χθες. Κοίταξε, εμπεριστατωμένη είναι η ανακοίνωση. Με άλλη μόνο. Με ό,τι. Τι να πω.
Όχι, εγώ συμφωνώ. Τέλεια ανακοίνωση. Πολύ καλή. Μπράβο, παιδιά. Ναι. Εμπεριστατωμένη. Τι εμπεριστατωμένη είναι, Σιστέριο. Αυτά που καταπιάνετε εμένα με καλύπτει. Α, είτε στο θέμα του Βούλγαρο Παδού, είτε στο θέμα του Αυγενάκη, είτε στο θέμα το ποιο είναι Ολυμπιακό. Λέει κάτι σημαντικό σε σχέση με τον Βούλγαρο. Νομίζω ότι το ξεκίνησαν καλά τα παιδιά. Όχι, λέει κάτι σημαντικό. Μετά λίγο. Πολλά σημαντικά. Λέει κάτι σημαντικό. Θα σου πω ποιο είναι το σημαντικό που λέει. Το σημαντικό που λέει είναι κάτι που έρχεται σε κόντρα με όλο αυτό που γίνεται στο Facebook ή στα ραδιόφωνα. Λέει ότι, στην ουσία σου λέει ότι όταν κάποιοι οπαδοί, ανεξάρτητα από το περιστατικό αυτό, σκοτώνονται μεταξύ τους, είπε δεν φταίει κανένας, καμία ομάδα, κανένας δημοσιογράφος, δεν το λέει είναι εύκολα οι οπαδοί αυτό. Ναι, σωστά. Και κανένας άλλος. Σου λέει είναι κάτι άλλο αυτό που γίνεται, που βέβαια πρέπει να εκλείψει εντελώς, έτσι. Σου λέει όμως, και εγώ δεν το δέχομαι αυτό στο απόλυτο. Λέει, σου λέει, πλακωνόμαστε γιατί δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο ο ένας του άλλου. Αν το καλοσκεφτείς, έχει μία βάση αυτό. Έχει μία βάση. Τον δεν βλέπουν συναντιό... σαν ξένο, σαν εχθρό τον άλλο, γιατί δεν τον βλέπουν, δεν τον ξέρουν. Έχει μία βάση αυτή όμως η βάση. Τον αντίπαλο παδό. Ναι, είναι άλλο όπως λένε να πετάς ένα αντικείμενο ή να ρίξεις ένα μπινελί. Και επειδή λοιπόν δεν γίνεται αυτό, να σκοτωνόμαστε. Σωστό. Γι' αυτό σου λέω κάπου λίγο. Έχει μία λογική. Έχει μία λογική, όντως. Έχει μία λογική αυτό που λένε. Μια χαρά το πήγανε μέχρι το τέλος, Κώστα και Κρυσάκη. Και αυτό που εγώ πήγα την πρώτη στιγμή. Δεν είναι θέμα των ομάδων. Αν τα έλεγε ο Super 3, αυτό θα σου έλεγα εγώ. Πόσο καλά. Δεν είναι θέμα των ομάδων. Και δεν απαραίτητο να. Ο Super 3 χρειάζεται να επιζητούν τα παιδιά την σύμφωνη, την γνώμη τη δικιά μα. Και τον Σπάθα. Έχει πει για τον Ολυμπιακό στην τελευταία του ανακοίνωση, Στέριο. Και έχει βγάλει και ανακοίνωση όταν ο Καρυπίδη κόντρα σε αυτό που κάνετε, που δεν βγαίνει, μιλάτε ποτέ για του προέδρου σα. Έχει βγει για όταν Καρυπίδης είπε για ότι ο Άρης και ο Ολυμπιακός βγήκε και ξέσκησε τον Καρυπίδη, ναι, και είπε ότι είναι χειρότερη, είναι σαν και εσάς. Είπε ο Ολυμπιακός και χειρότερη από εσάς. Μάλιστα. Άρα μη λες για το Super 3, γιατί πριν σε εκθέτει αυτό που λες. Στην προσπάθεια σου να τον αποδομήσει, έχει πέσει σε λούμπα τώρα. Πριν ένα μήνα έβγαλε ανακοίνωση και ξεσκίζει. Μην το λες όμως. Μην λες ότι ο Super 3 δεν το έκανε ποτέ. Μην λες δεν το έκανε ποτέ, πριν ένα μήνα το έκανε. Του ξέσκησε τον Ολυμπιακό, τον ξέσκησε. Και προχθές έβγαλε ανακοίνωση στο Super 3 και μπράβο, είπε. Μπράβο λοιπόν, Super 3. Πάλι, σε αντίθεση με την ομάδα του. Τι κάνει ο Μάλλον. Αν ξεσκίζει τον Ολυμπιακό. Ναι. Μπράβο του. Ναι, γιατί. Και δεν είναι και, γιατί μπράβο. Ναι, δεν είναι σαν του οπαδού δικού που πήγαν και σήκωσαν πανό υπέρ του Ολυμπιακού. Αλήθεια είναι αυτό. Εμένα οι οπαδοί μου είναι κόντρα. Παλιά έγινε αυτό. Παλιά ξεπαλιά, ήρωα τον έχουν το μανάβι. Αυτοί ήταν εκεί πέρα. Η οπαδική του αρχηγή ήταν εκεί. Δεν ήταν ο Φουφουτός. Τέλος πάντων, συζητήσαμε την ανακοίνωση. Την ανακοίνωση, η οποία είναι στη σωστή βάση όσον αφορά το θάνατο, και μπράβο τους που έστω και μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με τον επίσημο ΠΑΟΚ. Δεν έχει σχέση ο επίσημος ΠΑΟΚ. Δεν έχει. Δεν έχει σχέση ο επίσημος ΠΑΟΚ. Ούτε οι σύνδεσμοι γιατί έχουν. Οι σύνδεσμοι γιατί έχουν. Οι σύνδεσμοι γιατί έχουν. Είπαμε ότι είναι παοξίδες. Οι σύνδεσμοι γιατί έχουν, Στέριο. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα παιδιά που παίρνουν θέση. Εγώ περίμενα και από τον ΠΑΟΚ. Έγινε στη Θεσσαλονίκη. Συλλαμβάνε το παδό του ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να βγει και να πει συλληπιτήρια στην οικογένεια. Τι λες τώρα που δεν έπρεπε. Καταδικάζουμε τον ΠΑΟΚ. Καταδικάζω γεγονός. Κάθε μορφή βίας. Τέλος. Όπως και ο Άρης, αν ήταν ανάποδο, δεν έπρεπε να το κάνει. Και σίγουρα θα φώναζες γιατί δεν το κάνει. Ναι. Μιλάμε για ένα θάνατο, Στέριο. Πρέπει όλοι να έχουμε ευαισθησία στο σχήμα. Έβγαλε ο Άρης όταν βρέθηκαν τσεκούρια μέσα στη Δήμο του Άρη. Ούτε ο ΠΑΟΚ έβγαλε όταν βρέθηκαν στον ΠΑΟΚ. Ναι. Άλλο τσεκούρι, άλλο θάνατο. Άλλο θάνατο. Δεν είναι το ίδιο, Στέριο. Εντάξει, Χρυσάνθε, πήγαν κατά λάθος οι ίδιοι. Και δεν είπα κάτι, είπα να βγάλει μια ανακοίνωση να το καταδικάσει. Δεν έχει λόγο να βγάλει ανακοίνωση, Χρυσάνθε. Δεν έχει σχέση με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Οι συνδεσμοί γιατί βγάλανε. Να πάνε το ρωτήσει, Χρυσάνθε. Γιατί βγάλανε συνδεσμοί. Γιατί είναι ο παδικό. Και ήδη λέει ότι το θέμα δεν έχει σχέση η ομάδα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να βγάλει. Αυτή είναι η άποψη. Εσύ θεωρεί και να μην πει που σε γράφει ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν εσύ θεωρεί. Με αυτό το σκεπτικό πρέπει να βγάλουν και όλε οι άλλε ΠΑΕ, αλλά. Έπρεπε, Στέριο, έπρεπε. Την ΠΑΕ Άρης όμως την επιπλήξατε που δεν έβγαλε για το σπασμένο τζάμι του Ευαγγέλου. Όλα σας τα ρεπορτάζ, Στέριο. Στέριο. Για το θάνατο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν πρέπει να βγάλει. Η ΠΑΕ Άρης για το σπασμένο τζάμι στον Ευαγγέλου πρέπει να βγάλει. Μόνο και επειδή δεν Άρης έβγαλε, την άλλη μέρα μπήκε πρωτοσέλιδο, Στέριο. Στέριο. Και χαίρομαι που με γράφει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Πού σε γράφει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αν και έχω την αίσθηση ότι δεν με γράφει, μ' ακούει καθημερινά. Όλοι. Χαιρετισμού στους φίλους μας που μας ακούνε. Όλοι. Όλοι. Και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει πάνω από 500 κείμενα για μένα. Μπράβο του. Θα, κάνετε, θα τα κάνετε ταινία. Ο ντόκτορ. Α, ο καινούριος λες. Ο παλιός ήταν, είναι εξαιρετικός. Ο παλιός... Με σεβασμό και στους δημοσιογράφους, και γι' αυτό υπάρχει και σεβασμός ακόμα και από
Αριανούς από μένα, ας πούμε, προς το πρόσωπό του. Γιατί σεβότανε το λειτουργήμα και το δικαίωμά σου να μιλάς. Αυτό που έκανε αποδεικνύεται ο καλύτερος όλων των εποχών, ο πιο μάγκας. Έτσι. Από Στέργιο. Λοιπόν, αυτό που μετά έκανε. Από αυτή τη μικρή παρένθεση. Αυτό που έκανε ο καλύτερος και ο πιο μάγκας όλων των εποχών και τον ζηλεύω. Επικροτώ την ανακοίνωση των φιλάνων του ΠΑΟΚ για τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και μάλιστα και με το όνομά του. Ναι. Έγραψαν, δεν είπαν ένας Βούλγαρος κτλ. Ναι. Το επικροτώ και θεωρώ ότι πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να πάμε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Άστο, Χρύσανθε. Μην το πιάνεις το ευχολόγιο, άστο. Ναι. Άστο. Γιατί αυτοί μιλάνε στα τηλέφωνα μεταξύ τους και κλείνουν ραντεβού. Άστο. Ποιοι? Αυτοί όλοι. Τα παιδιά τα καλά, ναι. Ναι. Που θέλουν να έχουμε μετακίνηση στα γήπεδα για να πετάνε φωτοβολίδες ένα στον άλλο μετά στη μάπα του. Εντάξει, ναι. Να τα λέμε όλα, παιδιά. Και εμείς στα γήπεδα είμαστε. Σωστό και αυτό που λες. Εντάξει, να μην τρελανόμαστε. Ωραία, άμα γίνει δεν λοιπόν. Δεν είμαστε έτοιμοι για την να πάμε λοιπόν στη μετακίνηση. Άκου λίγο, να πάμε στη δεν μετακίνηση. Δεν είμαστε έτοιμοι για τίποτα. Και όποιο πετάξει. Σε καμία μετακίνηση. Σε καμία μετακίνηση. Όταν θα πετάξει. Θα σκοτωθούν. Έπαιξε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με παιδάκια και κυνηγιόντουσαν μέσα στο παρκέ με τα μαχαίρια. Ωραία. Να τον πάρει αυτό που τον συλλάβει. Συνελήφθη λοιπόν αυτό με το μαχαίρι Κώστα. Πε ότι συνελήφθη ρε Χρύσανθε. Ε, όχι, άμα συλληφθεί Κώστα, άμα συλληφθούν όλοι 100 αυτοί που λέμε. Δεν 100 είναι. Δεν 100. 200. 200. 500. 500. Λίγοι είναι. Να τους συλληφθούν αυτοί οι 500. Άντε, πιάσ' τους. Ε, τι άντε, πιάσ' τους. Πιάσ' τους. Μετά όμως μην πας απέξω από τα δικαστήρια. Να φωνάσεις. Α, μπράβο. Μην βάζεις δικηγόρο, είπα ΠΑΟ, είπα Άρης, είπα Ολυμπιακός, να τους υπερασπιστείς. Αυτούς, όχι τους άλλους. Αυτούς που κάνουν αξιόπινη πράξη. Δεν αφορά αυτούς που αγαπάνε την ομάδα τους. Και τον αθλητισμό και τις ομάδες. Καλά, Στέριο. Δεν αφορά. Χρύσανθε. Δεν αφορά. Αυτά που γίνονται κάθε βράδυ. Δεν γίνονται κάθε βράδυ. Στέριο. Καλά, δεν αφορά. Δεν αφορά. Βρίσκουν καταφύγιο και εκεί τα παιδιά. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι που γουστάρουν πράγματι τις ομάδες, την ιδέα, το να πηγαίνουν στο γήπεδο και υπάρχουν άλλοι που όντως δεν ασχολούνται με αυτό. Και ασχολούνται με τα μπάχαλα, με το ένα και με το άλλο. Και όντως δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό το ζήτημα. Λοιπόν, είναι κοινωνικό. Κατατέθηκε στο διοικητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Έφεση για την ανάκληση του δελτίου του Ντουρμισάη. Oh. Η ΠΑΕ ζητάει την ακύρωση της απόφασης γιατί τα χρέη αφορούν την παλιά ΠΑΕ και δεν έχει καμία σχέση με την τωρινή. Παρέμβαση έκανε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής υπέρ της έφεσης. Περιμένουμε να δούμε πότε θα εκδικαστεί. Ο Άρης έχει ζητήσει να γίνει με κατεπήγουσα μορφή γιατί τελειώνουν και οι μεταγραφές κτλ. Είναι γνωστό, πιέζουν λίγο οι ημερομηνίες. Θα δούμε τώρα πότε θα οριστεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία η συγκεκριμένη εκδίκαση. Στο Viber διαβάζεις? Όχι, ναι. Το ενημέρωση της ΠΑΕΑΡΙΣ. Γιατί φωνάζετε για Viber? Είναι τι? Τα προηγούμενα χρόνια αφήνετε το Viber. Εγώ παιδιά τους έχω Messenger πάντως, να ξέρετε. Καλά κάνετε. Δεν έχω Viber. Το Viber υπάρχει, είναι καλύτερο. Υπάρχει Viber στο οποίο είναι όλοι οι ρεπόρτερ του Άρη όλων των μέσων. Το Viber είναι καλύτερο. Υπάρχουν και μπορείς Viber βάλεις, στα οποία βάλεις. Είναι άλλοι. Μπορεί να με βάλει στο Viber. Σπαϊάρι, όχι, δεν μπορεί να σε βάλει. Γιατί δεν είμαι γραφείο τύπου πλέον κόσμο. Α, σωστά. Πάρ το Ζουμπούλη να σε βάλει. Σωστό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Υπάρχουν και άλλα Viber, να ξέρει. Υπάρχει Viber το κανονικό, υπάρχει Viber πιο στενό, υπάρχει Viber ναι, πιο σφιχτό, υπάρχει Viber πολιτικό, υπάρχει Viber αθλητικό. Πολλά Viber υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά Viber, να ξέρει, Στέριο. Δεν ξέρω σε πόσα είσαι. Εγώ είμαι σε ένα. Κι εγώ. Στο SDNA δεν με είχαν πάντως, δεν ξέρω γιατί. ενώ το συνάδελφο που με αντικατέστησε, τον έχουνε. Το όμα δεν έξαφε. Γιατί να με τον έχουνε, μπράβο και εγώ ήμουνα. Μπράβο στο συνάδελφο. Ήμουνα εγώ στο τέτοιο. Ωραία, μπράβο, ναι, εγώ ήμουνα. Όχι. Μπράβο στο συνάδελφο. Γιατί. Που γράφει το Άρης όπως πρέπει να το γράφει. Με αλφα κεφαλαίο και τα άλλα πεζά. Είναι και αυτό τουλάχιστον ο Χρήστος το ένα είδος οριμότητας. Ο Χρήστος παντού. Και στο SDNA. Και έχει επιβάλει και τους εργαζόμενους του να το κάνουν το ίδιο. Και στο SDNA. Συμφωνούν, δεν συμφωνούν. Και στο Sport DNA. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος που δεν συμφωνεί? Τι δεν συμφωνεί? Να το γράφει το Άρης έτσι. Αστέλειες, μη συμφωνεί. Και εγώ τον ενεργοποιήσω σε ανακοινώσεις με κεφαλαίο το γράφω. Άκου να σου πω κάτι. Στην καρδιά μου και στο μυαλό μου, Άρης θα είναι πάντα με κεφαλαίο. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο ξέρεις ποιο είναι? Ότι ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο θέλω εγώ στο δικό μου κείμενο να γράφω τον Άρη σας ενοχλεί και θέλετε να το αλλάξετε, ναι. Και το παρακολουθούσατε και αποτελούσε σημείο αναφοράς
στέλναν email στο SDNA. Γιατί το γράφει με κεφαλαία. Γιατί το γράφει με κεφαλαία. Μπαίναν από κάτω και σχολιάζανε. Ναι, ναι, ναι. Και μόνο ο τρόπος που στο δικό μου κείμενο έγραφα το Άρης. Όχι, δεν έγραφα τον ΠΑΟΚ με μικρά. Έγραφα τον Άρη με κεφαλαία. Θεωρώ, ακόμα ναι. Και αυτό όμως θέλετε να το αλλάξετε. Σωστό, και τώρα βλέπεις, το παρατήρησες που Αλέξη το γράφει. Το παρατήρησαν φίλοι του Άρη σε σχόλια. Ή φίλοι του ΠΑΟΚ σε σχόλια. Μπράβο. Το κειμένο του Αλέξη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του blog μου, να ξέρεις. Ότι ασχολιόσασταν ακόμα και με το πώς γράφω το Άρη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Εσείς που δεν ασχολείστε κατά τα άλλα με τον Άρη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία και γι' αυτό με είχατε πρώτο μπλοκ. Εσείς οι παοξίδες με είχατε πρώτο μπλοκ. Εννοείται. Ωραία. Αφού οι Αργενίδες δεν διαβάζουν. όταν έγραφες μόνο για Άρη είχε 5 σχόλια. Όταν έβαζε σχόλια. Πάω 20% σχόλια. Είχε 100 σχόλια. Όταν έχεις πάω σχόλια. 95% είχε 1000 σχόλια. Σου λέω λοιπόν και σε ενημερώνω ότι το μπλοκ ήταν πρώτο. Από τους παοξίδες. Από όλους. Από τους παοξίδες. Από όλους. Και από τους παοξίδες. Παιδιά. Ναι, γιατί μπαίνουν να διαβάσουν καμιά αλήθεια. Ναι, όντως. Δεν έχω δει βρες blog που να έχει πάνω από 10 σχόλια Αριανών. Έχει. Ναι, γιατί οι Αριανοί ξέρεις τι λέγανε. Αν μην το ανοίξω τώρα, έχω φύγει 19 λέω. Ναι, όντως. Τι λέγανε οι Αριανοί για τα σχόλια. Στέργιο. Στέργιο. Και πόσα μηνύματα είχα, Στέργιο. Απλά σέβομαι. Ναι. Που θα δουλέψεις, και στον καζέτα, στο καζέτα λοιπόν, Στέργιο, που είχε 500 σχόλια, τα 300 των Αριανών. Μάλιστα. Στέργιο. Στέργιο. Σε κατάληψη προχώρησαν μαθητές του πρώτου Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου Πεύκων. Θεσσαλονίκη. Μπράβο, προχώρησε. Ναι. Μπαμπά, δεν πήγαμε. Όπως έγινε γνωστό, έγινε αυτή η ενέργεια για να συμπαρασταθούν σε βίαιες επιθέσεις που γίνονται το τελευταίο καιρό στο Δήμο. Καταγγέλνουν το τελευταίο δεκαήμερο περιστατικά κλοπών και βίαιων επιθέσεων σε μαθητές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου, μαθητές δέχτηκε ξυλοδαρμό. Στα Πεύκα. Αλήθεια είναι, ναι. Υπάρχει μια παρέα εκεί, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι περίεργοι, αλλά θα τους βρω. Και εγώ και κάποιοι άλλοι. Κάποιοι φίλοι μου. Εγώ που εντάξει. Εδώ είναι χρήσιμοι οι φίλοι συνδεσμίτες. Ακριβώς. και στο Ρετζίκι και στο Αζεστοχώρι υπάρχουν πολλά θέματα, κλοπές κτλ. Στο Αζεστοχώρι είναι ακλειδής Κώστα. Θα τους βρούμε όμως. Θα τους βρούμε. Μήπως είναι οι ίδιοι. Κυνηγήσαν ένα κοριτσάκι στο γήπεδο του μπάσκετ και το σπάσαν το πόδι. Λοιπόν, και το δίρανε. Διαβάζω δύο μηνύματα. 17 χρόνια. Πάλι πήγαμε 1 και 5. Το κοριτσάκι. 17 χρόνια. Και γιατί τους βρήκαμε αυτούς. Πώς να τους βρούμε. Τους ψάχνουμε. Δεν τους ξέρει το κοριτσάκι, δεν μπορεί να τους ξέρει. Γι' αυτό λοιπόν λέω στους αρμόδιους φορείς που ψηφίζουμε. Και είναι φίλοι μας. Ναι. Χρύσανθε. Ναι. Και δεν μιλάω για το Ρετζίκι μόνο. Μιλάω για όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν μου είπες το πρόβλημα να το λύσω για άμεσα. Για όλο το νομό, για όλη την περιφέρεια, για όλη τη χώρα. Κώστα, έχω αρκετούς τέτοιους φίλους. Αυτά τα προβλήματα να λύσετε. Ωραία. Και να αφήσετε τις επισκέψεις στα Υπουργεία και στους Δήμους με κοινωνικές ομάδες για να βγαίνετε φωτογραφίες. Να πάτε στην κοινωνία και να δείτε τα προβλήματα. Εντάξει, Κώστα. Τα παιδιά δεν μπορούν το βράδυ να πάνε σπίτι, Χρύσανθε. Από το φροντιστήριο. Ναι. Αυτά να δείτε. Δεν μου το είπες να το λύσουμε σε 5 λεπτά. Σου λέω. Όχι μόνο στο Ρετζίκι. Τώρα το Ρετζίκι είναι παράδειγμα. Αυτοί οι 4 κυκλοφόροι, λοιπόν, πες μου ποιοι είναι και θα λυθεί το θέμα. Οι 4 κυκλοφόροι κυκλοφορούν. Δίνανε το Σάββατο ένα παιδί. Προχθές δίνανε την κοπέλα. Η αστυνομία που είναι. Ποια αστυνομία είναι. Την κάλεσες. Χρύσανθε, ένα παιδί. Την κάλεσες. Δεν ξέρω τι κάναν. Τι δεν ξέρω τι κάναν. Την κάλεσα. Δεν κάλεσες τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω. Ότι του ψάχνουν. Του ψάχνουν. Πε τώρα θα σου στείλω εγώ 4 φίλου να κανονίσετε. Έγιναν επιστολές, έγιναν θέματα στα κανάλια. Δεν λύνονται έτσι αυτά. Στέλθηκαν στο αγώνα. Δεν λύνονται έτσι αυτά, σου λέω. Αυτό λέω. Θα έρθουν 4 φίλοι μου. Θα τους βρούμε. 4 φίλοι μου. Κάτσε, Στέριο, που μιλάμε για θέμα τώρα. Φιλιππή, Μίκη, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Να μάθεις να είσαι σύνομος. Πρέπει να κρατάς. Να μάθεις να λες την αλήθεια. Να μάθεις να είσαι σύνομος. Να μάθεις. Ρε Στέριο, ποιος είσαι πια. Μπορείς να μας πείτε ποιος είναι ο σκηνοθέτης κωμωδίας στο Καραϊτάβλη για Όσκαρο τύπος. Και το Εβιτσόσκυλο, γιατί η ανακοίνωση της αστυνομίας μιλούσε για οπαδούς του ΠΑΟΚ, γι' αυτό έχουν σχέση οι σύνδεσμοι. Ο επίσημος ΠΑΟΚ δεν έχει σχέση. Και αφού ΠΑΟΚ λέει. Μιλάνε για οπαδούς του ΠΑΟΚ και δεν έχει σχέση. Αφού δεν έχει σχέση, τότε και γιατί παρενέβη για τον αθλητικό εισαγγελέα που είπε είπε ανθρώπους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Και ο Αναστάσης. Δεν ακούστε λίγο, δεν με πιάνετε μένα με τέτοια. Δεν με πιάνετε. Αφού λοιπόν μιλούσε για υπανθρώπους. Ο εισαγγελέας, γιατί έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟ κανένα φορά και δεν έκανε οι σύνδεσμοι Βιτσόσκυλο. Τι νομίζετε ότι είμαι εγώ, ρε. Έχει δίκιο, έχει δίκιο αυτό. Ποιος νομίζετε ότι είμαι. Δεν τα λέτε μεταξύ σας. Είσαι όλα ή πουθενά. Τα λέτε μεταξύ σας και τα λέτε όπως θέλετε. Και ποιο νομίζετε ότι πήρατε τηλέφωνο. Εντάξει, το θέμα έκανε. Και στέλνετε μήνυμα. Το θέμα έκανε τζιζ Χρύσανθε, γι' αυτό δεν πήρε θέση η ΠΑΕ ΠΑΟ. Είναι λογικό, εντάξει. Το θέμα έκανε. Η ΠΑΕ ΠΑΟ δεν πήρε, λέει, γιατί έλεγε τους οπαδούς. Και του άλλου, οι υπάνθρωποι του οπαδού είπε. Γιατί έκανε αναφορά στον αθλητικό. Στο δελτίο τύπου τη αστυνομία αναφερόταν η λέξη ΠΑΟΚ, ο επίσημο ΠΑΟΚ και ο ΑΣ. Έπρεπε να πάρει θέση. Έπρεπε να πάρει θέση και να πει καταδικάζουμε ή
γιατί η αστυνομία έβγαλε αυτή την ανακοίνωση, με τι στοιχεία. Αν χτύπα ξύλο ήταν κοντά. Ανάποδα, ναι. Δεν θα έπαιρνε θέση. Δεν ξέρω. Το χτύπα ξύλο το πάει στο νεκρό. Ναι. Αν ο νεκρός ήταν από την άλλη πλευρά. Όλες οι ομάδες. Δεν θα έπαιρνε θέση. Όλες οι ομάδες. Τι θα έλεγε, αφορά οπαδούς. Λοιπόν, πάμε στο φίλος ο Αναστάσιος. Αναστάσιος. Ναι. Είπαμε ο μόνος τρόπος για να μεγαλώσει ο Άρης είναι αν τον γράφεις με 18 Times New Roman, με κεφαλαία γράμματα. Αυτά είναι τα μηνύματα. Ο Άρης λοιπόν είναι τόσο μεγάλος. Τόσο μεγάλος. Δεν χωράει στην πόλη, χρειάζεται τόσο μεγάλος. Τόσο μεγάλος. Τόσο μεγάλος που οι μικρότεροι από αυτόν ασχολούνται ακόμα και το πώς γράφεται το όνομά του. Με Arial, φίλε, εδώ γράφει. Με 30 διάρκεια. Arial. Arial. Και ελβέτικα, άμα θες, βάζουμε για να γίνει λίγο πιο καλύτερο. Μαζί μας την πρώτη ώρα ήταν Dialog. Ναι, σωστά μιλάς. Dialog.gr. Όσοι μιλάτε και διαβάζετε άπτεστα γερμανικά, προσφέρει Dialog θέσεις εργασίας που δεν έχουν να κάνουν με τηλεφωνικές πωλήσεις. Πάρα πολλά προνόμια, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη από την Dialog, τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα μηνιαίως. Πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες που δεν είναι αυτονόητο. Απαραίτητη προπόθεση, ξαναλέω, να μιλάτε και να διαβάζετε άπτεστα γερμανικά, γιατί θα χρειαστεί να διευθετήσετε τηλεφωνικές παραγγελίες. Όχι να πουλήσετε βιβλία, κοσμήματα και αποκαλύψεις μέσω τηλεφώνου. Κοσμήματα. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Πουλάνε, ναι. Πουλάνε βιβλία, έχουν και μπραντ με. Τελεμάρκετινγκ. Η ίδια εταιρεία, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Σκουλαρικά και ωραία κτλ. Πολύ ωραία. Μαζί μας και ο Μαρμαρίδης. Μια 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους. Φροντίζει η χρόνη παραλαβή στα τμήματα παραδόσεων να είναι η πιο σύντομη της αγοράς. Το πιστοποιούμε, παιδιά. Μας είπαν 10.30 και μας φέραν τον καναπέ. Κανονικότατα. Αυτός ο μέσο καναπέ, ωραίος. Και αυτός ο μεγάλος. Και ο μέσα. Ο μέσα μέσα είναι ο πιο ωραίος. Ο κόκκινος, θα τον δείξω μετά. Νέο πλάνο δόσεων από το Μαρμαρίδη, χωρίς πιστοθήκη και χωρίς προκαταβολή. Έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές. Value for money, τα έπιπλα από το Μαρμαρίδη. Να έρθω να τα πω εγώ. Ό,τι να είναι, έχεις ανεβάσει 4 μικρόφωνα, 5 αυτά. Φίλε, είμαστε άπλες. Είμαστε large. Θέλω να πω ότι είμαι ο Τσαλτίδης, σε κάνω τέλεια τη φωνή του Τσαλτσαρού. Μπράβο μου, καταπληκτικός στις μιμήσεις. Ο Άρης, πες ο Άρης. Είστε σαφούς. Δεν σε ακούω, κάνεις διακοπές. Έχεις τη μουσική τόση ώρα και δεν ακούγεσαι. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Και μουσικάντιδες είμαστε. Ήθελα επί τη ευκαιρία να πω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε live ορχήστρα. Έτσι. Θα έρθω κι εγώ. Είπες ότι το Σάββατο οι Αχέπας βραβεύουν έναν άνθρωπο που δουλεύει εδώ στο σταθμό για τις αιμοδοσίες, τα είπες αυτά. Έλα, μωρέ μου. Εγώ νομίζω ότι μου αρέσει εδώ πέρα. Δηλαδή, όχι, περίμενε. Αντί να βγεις εσύ και τέταρτο, γιατί δεν μπω εγώ παρά τέταρτο. Και θα μείνεις εδώ και 20. Έλα. Γελάς. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για το Μάζ με τον Όφη, χωρίς τον Ποντένσε. Αυτό τώρα με τον Ποντένσε. 30 εκατομμύρια, ρε φίλε. Η ανακοίνωση. Γιατί προσπαθείτε να το αποδομήσετε τον Ποντένσε? Είναι τεράστια επιτυχία που τον πουλάει αυτόν τον μισό άνθρωπο του Φετφατζίδη. 28 εκατομμύρια. Ακούω από το πρωί όλες τις εκπομπές και όλοι οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ αποδομούν τη μεταγραφή. Κοίταξε. Γιατί ακούμε. Ναι, όντως. Τα έχει κάνει ο. Ναι, τι κάνετε. Ακούγεσαι λίγο, ναι. Τώρα. Με ηχό ακούγόμαστε. Τέλος πάντων. Μια χαρά είσαι τώρα. Μεγάφωνα τη ηχεία, τι άνοιξε. Ναι, όντως, εδώ ακούγεται λίγο, ναι. Αυτός εδώ, μπούφος εδώ δίπλα που ήρθε. Για κάτω. Λοιπόν, ωραία τώρα. Μια χαρά. Ο Σάκης. Φαντάζομαι να μας ακούγει ο κόσμος. Όπως τα πανηγύρια. Έκο. Καταρχήν, για μένα δεν είναι συμπτωματική η ανακοίνωση που έβγαλε ο Ολυμπιακός με την πώληση Ποντένσε. Γιατί, ρε, συστέρι. Ποια ανακοίνωση. Να πω την άποψή μου, Χρυσάνθη. Ναι, πέστε με. Αυτή η ανακοίνωση. Ναι, γιατί σε ρώτησα. Κατόκορφα τους πάντες και τα πάντα. Θεωρώ ότι είναι μέσα στο παιχνίδι για να περάσει λίγο πιο απαλά η πώληση του Ποντένσε. Πρώτον. Τι απαλά, πανηγυρίζουν όλοι. Πανηγυρίζουν και οι Ολυμπιακοί πανηγυρίζουν. 25 εκατομμύρια δίνει τον Ποντένσε, ρε φίλε. Εγώ θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά δεν θα μπουν ποτέ στα ταμεία του Ολυμπιακού. Όταν η Ατλέτικο 28 δίνει 15 εκατομμύρια για τον Καβάνη στην Παρίς Σαν Ζερμέν, 30 εκατομμύρια οι Γουλφς για τον Ποντένσε που έχει μία assist και ένα γκολ σε 50 ματς φέτος, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει. Απλώς επειδή είναι μέσα. Αν έκανε εσύ αυτή τη μεταγραφή. Αν έκανε εσύ αυτή τη μεταγραφή και πουλούσε εσύ. Δεν πίστευα ποτέ, Χρήσανθε, ότι έδωσε 25 η Λιβερκούζεν για το Ρέτσο. Ναι. Νούμερα, όταν κάνει εσύ μεταγραφέ, λέτε για το φοβερό επιτελείο του ΠΑΟΚ που έχει εξωστρέφεια και πουλάει και ο μεγάλο μάνατζερ με τον οποίο συναναστρεφόμαστε. Και όταν το κάνουν οι άλλοι, πώ θα το αποδομήσετε. Ο Ολυμπιακό παίζει 500 χρόνια στο Champions League. Έχει αναπτύξει τέτοιε σχέσει με το Μέντε λοιπόν. Που παρακαλάτε να κάνετε καμιά μεταγραφή με το Μέντες κι εσείς. Ναι, ναι.
και πουλάει 25 εκατομμύρια. Εγώ 28 πιστεύω, βασικά ναι. πουλάει. Και παίρνει 3 αυτός. Γι' αυτό πουλάει 28. Εγώ, για να πάρει 3 ο Μέντες. 30 εκατομμύρια, οι Wolves στα ταμεία δεν θα βγάλει και τον Ποτένση. Έτσι πιστεύω εγώ. Μπορεί να κάνει. Εντάξει. Και οι Wolves στο κόλπο. Όπως. Ναι. Μα οι Wolves κάνει ό,τι λέει ο Μέντες. Δεν είναι απλά να μάθει. Ακριβώς γι' αυτό. Άρα γι' αυτό θα πάρει. 30 λοιπόν εκατομμύρια δεν θα βγάλει ποτέ οι Wolves, λέω ξαναλέω η δική μου άποψη. 10 θα βγάλει. Όπως δεν έβγαλε. Μπορεί να βγάλει και 15. Ωραία. Εύκολα. Και 20, λίγα είναι. 30 δεν θα βγάλει. Λίγα είναι. Πάνε είναι πάρα πολλά. Και πάμε στον Ολυμπιακό. Αν του χρόνου το Φετφαντίδη στη Wolves θα τον πουλήσει 40 εκατομμύρια και μετά να δει θα κάνουμε τα 40 εκατομμύρια. Που θα πουλήσω το Φέτφα. Ξαναλέω. Δεν προσπαθεί κανείς να δυνατήσει την επιτυχία του Ολυμπιακού. Κανείς. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κανείς. Δεν έχω τα ραδιόφωνα. Όμως δεν πιστεύω και δεν πίστευα ότι η Leverkusen έδωσε 25 εκατομμύρια για το Ρέτσο. Αλλά για το Γιαννούλη λέει να βγάλουν 10. Όταν έδωσε η Dortmund 20 για το Haaland. 20 έδωσε η Dortmund. 25 για το Ρέτσο δεν θα δώσει. Είναι ωραίος εδώ ο φίλος ο Κώστας. Ναι, και έδωσε 20 Κώστα. Είναι ωραίος εδώ. Δεν είναι και ο Μελίση λέει να δώσουν 2 εκατομμύρια. Καλό. Καλό. Παιδιά, δεν πιάνετε καμιά ομάδα από όπου και αν. Δηλαδή, για ρήτρα λέει ήταν ο Χάλαντ. Ο Χάλαντ είχε ρήτρα 20. Ναι, και σου είπα, η Ατλέτικο δίνει 15 και για τον Καβάνι. Με σκοπό να πάει μέχρι τα 20. Ναι, εντάξει, για τον Καβάνι πόσο χρόνο είναι. Πόσο χρόνο είναι ο Καβάνι στέριο. Πόσο είναι, πόσο είναι. Όχι, είναι 30 τόσο. Γι' αυτό έχει διαφορά. Βέβαια, κοίταξε, αφού δίνει για τον Ποντένση 25 η Γουλς, 28 μάλλον, δεν πρέπει για το Φετφατζίδι να δώσουν τουλάχιστον 40. Κώστα. Χρήστα Θεοφαντζίδη στο μάτσο τον Ολυμπιακό έπαιζε. Ήταν απέναντι στον κορυφαίο αριστερό μπακ της Ελλάδος, Κώστα. Ποιον δηλαδή? Τον Τζιμίκα. Ο κορυφαίος με διαφορά. Τον έχει για πρωινό το Γιαννούλη. Στέλνει άλλο πάλι και θα πουληθεί 30 εκατομμύρια αυτός. Αυτός πάει για 50 στην Νάπολη. Ο Τζιμίκα, ναι. 20 στην Νάπολη και δεν τον έδωσαν. Τι τον δώσανε με 20. 30 εκατομμύρια, Ο Τζιμίκα, Κώστα. Είναι παιχτάρα. Είναι. Παιχτάρα. Παιχτάρα. Είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλύτερος από τον Γιαννούλη. Και πατριωτάκι. Και είναι καλύτερος από τον Γιαννούλη γιατί είναι και αμυντικός καλός. Και όταν ρίχνεις φαλιάρα στο Φετφαντζίδη δεν δίνει φάουλ. Άρα είναι πολύ καλός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν που από χθες ξεκίνησε την κλάψα για το Ηράκλειο, όπως κάνει πριν από κάθε παιχνίδι πλην αυτό. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Σ' όλα τα άλλα κλαίει και πριν και μετά. Αφού με τον Άρη και στα δυο μας τον Τζοβάρα που με έσφαξε. Τι να κλάψει. Τι να κλάψει. Μέσαξε και στα δύο μάτια. Μόνο με τον Άρη βάζουν διαιτητές στον Ολυμπιακό. Με όλους τους άλλους του βάζουν τους δικούς σου. Αυτό που λες, έσφαξε, χρήσανε και. Με κατάσφαξε. Κύλησαν με χαμόγελο. Κάνεις λάθος. Έβγαλα και στα δύο και στα δύο υπεράρης αντέδρασε. Έβγαλε διαρροή προχθές και θα λέω κάτι που δεν έκανες εσύ με τον Ολυμπιακό. Στέργιο, τι έγινε με τη μεταγραφή του Ράφα σου Άρης τελικά, έκλεισε. Θα κλείσει Κώστα, δεν αγχωνόμαστε. Το παίρνει Κιμαράης λέει. Στην Κιμαράης είναι Κώστα. Ναι, το κρατάει κάτι. Δεν κάτι που θέλει να το κρατήσει, θα βρούμε άλλον. Σωστό και αυτό. Πάω και είσαι. Δεν έχουμε απαγόρευση μεταγραφών. Δεν έχετε απαγόρευση μεταγραφών, αλλά μία δεν κάνατε. Θα έχετε σε λίγο. 21 μέρες ο υπερπλούσιος και δεν έχει κάνει μία κίνηση. Πώς δεν κάνανε. Και θα φέρεις. Δεν ξέρω τι να κάνω τους παίκτες που έχω. Δεν νομίζω, Στέλιο. Δεν έχεις αριστερό μπακ. Έχω το Γιαννούλη. Δεν έχει, είναι μόνο ένας. Ποιο Βιερίνια. Αϊ το πρωτάθλημα πήρα. Αριστερός μπακ είναι. Αϊ το πρωτάθλημα. Με αριστερό μπακ. Μπορεί να παίξει ο Κρέσπο αν χρειαστεί. Κοίταξε, το παπατζιλίκι αυτό θα σταματήσει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Το ξεκινήσατε το καλοκαίρι. Fair play, δεν μπορώ, δεν έχω αυτό. Πρέπει να ρίξουμε κάτω. Φαίνεται. Το καλοκαίρι μετά που θα φέρνεις πάλι κάτι άμπαλους, θα σε δω. Θα σε δω. Απλά σου βγήκε ο Μίσιτς. Ήσουν τυχερός. Αυτό που τον είχατε για πέταμα και τον ξεφωνίζατε το καλοκαίρι. Ναι, και δεν έχουμε χαφ και πρέπει να πάρουμε χαφ και πρέπει να πάρουμε χαφ. Επειδή κλείστηκε για 1,5 χρόνο ο Μίσιτς, προφανώς δεν ήταν τυχαίο αυτό το πράγμα. Κάτι είδαν στο Μίσιτς. Αλλιώς θα τον παίρνανε για 6 μήνες. Δεν είδα. Όχι, το είδα για 1,5 χρόνο. Από σένα. Ναι, αλλά το όσο καλοκαίρι πεις... τον ξεφωνήσατε το Μίσιτς. Λέγατε τι είναι αυτός. Και πού θα πας μόνο με το Μίσιτς και τέτοια. Δεν τον ξεφώνησε κανείς. Απλώς λέγαμε ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης για το rotation του ΠΑΟΚ. Για το rotation. Και βγήκε πρώτο βιολί. Και μπράβο του. Και να είναι γερός και να συνεχίσει έτσι. Κανείς δεν το Μίσιτς δεν τον ξεφώνησε. Πες μου λίγο μια μεταγραφή που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ την τελευταία διετία άξια προσοχής και υπερπαίκτης και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τον Μπρίγιοβιτς. Μπρίγιοβιτς έφυγε. Που ήρθε, ήθελα να σου πω. Το Βιερίνια. Υπάρχει παίκτης. Ένας υπάρχει. Καλή μεταγραφή, ένας. Το Μαουρίστιο. Γιατί κατά Άλεξ φέρει το Στόχ. Ο Σβιντέρσκι. Ο Σβιντέρσκι είναι ο παίκτης, ο καλός πήρες. Αυτός είναι καλός παίκτης. Να είσαι καλά, Χρήστανθε. Ευχαριστώ, Σβιντέρσκι. Και ο Γιαννούλης, δεν είπε καλά πράγματα για τον Γιαννούλη χθες. Τον οποίο. Και ο Ίγκασον είναι φοβερή μεταγραφή. Αποδείχθηκε.
Είναι ένα στόπερ του ψηλού επίπεδου 24 του χρόνια. 4 γκολ από τον Άρη έφαγε. Έχει δίκιο, Στέργιο. 4. Εντάξει, μια φορά στα 20 χρόνια. 6. Όχι στα 20 χρόνια. Όχι στα 20 χρόνια. 4-6. Όχι, όχι, στο πρώτο δεν έπαιζε. Όχι στα 20 χρόνια, Στέργιο. Όχι στα 20 χρόνια. Πρόεδρος. Βαριανάκι, που θα μου δώσει το κύπελο! Πότε είναι η κλήρωση? Αύριο. Την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Αύριο είναι ερκομοσία. Κύπελο. Ναι. Αύριο είναι ερκομοσία της η ψηφοφορία. Ναι, Κώστα. Δεν είναι ερκομοσία, η ψηφοφορία. Ναι, έφαγες ήδη το. Είναι Big Four, παιδιά. Ούτε ερκομοσία, ούτε τίποτα. Ναι, όντως. Στις 3 το μεσημέρι. Ό,τι να είναι. Δηλαδή, πραγματικά θα μιλήσουν ο Μαρινάκης με το Σαββίδι εκεί. Και στην αρχή λέτε θα τους βάλουν μόνους τους. Τι είναι, για να παίξουν ξύλο. Δεν νομίζω. Μελισάν και Ιβάν. Αυτοί οι χρήστες θα τα βρίσκουν. Εμείς τρώγουμε σαβλάκες. Δεν νομίζω ότι τα βρίσκουν, Κώστα. Δεν νομίζω ότι μόνο τα βρίσκουν. Μόνο οι δύο θα φαγωθούν. Ποιοι? Ο Ιβάν με τον Βαγγέλη. Εδώ ένας φίλος μου λέει: όλα τα κείμενα τα διάβαζα, αλλά δεν περνούσαν τα σχόλιά μου. Γι' αυτό τα βλέπες. Καλά, μην αρχίζουμε πάλι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί φτάσαμε στη 1.30 Στέργιο. Ναι. Και ερχόμενοι θα μιλήσουμε λίγο και για. Η καλύτερη μεταγραφή είναι αυτός που σταμάτησε το ποδόσφαιρο την επόμενη σεζόν. Ο Μελιόπουλος. 500. Στέργιο. Όταν. Περίμενε. Όταν ο Φασίδης δίνει 500 χιλιάρικο πάω για το Φασίδη. Το Φασίδη. Τα 28 για το Ποντένς είναι λίγα, φίλε. Είναι λίγα, να ξέρεις. Εντάξει, γιατί 500 χρήσατε, έχει ανεβεί ποδόσφαιρο είναι, αλφαθνική είναι. Τι? Αλφαθνική είναι, Χρήστα. Κώστα, ναι, αλλά όταν πήρα ένα, έδωσα 500 χιλιάρικα σε 15 μέρες και τον έδωσα 2 χρόνια δανεικό. Ναι, αλλά ψηθεί. Φίλε, 2 χρόνια. Γιατί τον πήρα. Όταν δίνει η ομάδα 300.000 για τον Γλυκόπουλο, για ένα παιδί που έχει 25 συμμετοχές Super League, τα 500 είναι δώρο. Κάνεις λάθος. Συγκριτικά με τον Γλυκόπουλο. Τον Γλυκόπουλο τον έδωσα όμως στον Ολυμπιακό, 19 χρονών διεθνή, που έπαιζε στον ΠΑΟΚ και γράφατε ότι είναι το next big thing. Στο site του ΠΑΟΚ. Για όλα τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Διεθνής. Γράφουν καλά λόγια. Μπράβο, άρα δεν είναι ψεύτικα δηλαδή. Τα καλά λόγια. Το δείχνει πορεία τους, Χριστέντε. Το δείχνει πορεία. Τον έδωσα στον Ολυμπιακό 300 χιλιάρικα, τον πήρε ο Ολυμπιακός, τον έβαλε εκεί πέρα να παίξει, δεν μπόρεσε, έφυγε. Δεν τον άφησε 2 χρόνια δανεικό στον Άρη. 2 χρόνια, φίλε. 2 χρόνια. 2 χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ διετής δανεισμός στην ομάδα. Και γιατί δεν πήρε 2 χρόνια. Έχουν πλάνο, ρε. Τι θέλει. Έτρεξε να τον καπαρώσει, μην τον πάρει κανένα άλλο. Έχουν πλάνο, ναι. Ωραία, ας τον ένα χρόνο δανεικό. Αυτό το πιστεύεις. 500 χιλιάρικα δεν σου. Γιατί άμα ήθελε να τον ανακαλέσει, δεν μπορούσε. Μπορούσε. Απ' την Ξάνθη. Ναι. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Να πει μ' αρέσει, φέρνει τον πίσω. Τι νομίζει είναι. Κούγιας είναι. Να μπορεί να τον πάρει πίσω. Χρήσατε χθες έλεγες κυπελάκι αυτό που πήρε ο ΠΑΟΚ τώρα τραγουδάς κύπελο. Ποιο κυπελάκι, ρε. Α, για το κύπελο που θα σηκώσεις με την Κατερίνα. Είναι άλλο. Φυσικά, ρε φιλέ, είναι άλλο να το πάρει ο Άρης με κόντρα τους πάντες, κόντρα την ΕΠΟ, κόντρα την ΚΕΒ. Κόντρα το σύστημα, ναι, και είναι ναι, άλλο εσύ, να το παίρνει ενώ ο μπαμπάς είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ και ο γιος ο αυτός, ο υπάλληλος. Διαφορετικό Χρύσαν, είναι. Χρύσανθε, ναι. 4 έριξε στον Ολυμπιακό. Τι? Στη Φιλαδέλφια. 4. 4. Το 4 μην το δείχνει τώρα τελευταία, γιατί ναι, το 4 αυτή την περίοδο. Μόνο. Στη Φιλαδέλφια. Ναι. Ένα έριξε σε ένα κοινακέ, δεν πειράζει. Ένα. Μέσα στην Τούμπα. Με Βασίλη Γκαγκάτση πρόεδρο. Εντάξει, και κερδίζω την ΑΕΚ 3 χρόνια, εκ των οποίων 2 μέσα στην Τούμπα. Την ΑΕΚ την έχει. Τον Άρη δεν έχεις. Δεν έχεις βάλει γκολ σε τελικό από το 70. Τον Άρη δεν έχεις βάλει. Τον Άρη δεν έχεις. Ένα γκολ, βρε. Για τον λαό, βρε. Ένα γκολ να βάλει. Τι να κάνουμε, μέσα φάξανε, φίλε. Χτύπησε το δοκάρι. Χτύπησε το δοκάρι. Δεν σου λέω για κύπελο. Χτύπησε το δοκάρι, τι να κάνουμε, ρε φίλε. 51 και γράφει, Χρυσάνθε. Και θα γράφει ένα 51. Τι 51. Χρόνια από το τελευταίο κύπελο. 50, ρε φίλε. Γιατί με ανεβάζει. 51 με φέτος. Εντάξει. Εντάξει. Και εσύ το 96 χρόνια ιστορία πόσα έχει. 96, πόσα είναι. 94, 92, πόσα είναι. Ναι, συνέχισε, 94, ναι. Το 26. Ναι, ναι. 94 χρόνια ιστορίες και έχεις όσα πρωταθλήματα έχω κι εγώ. 3. Και τα έφτασες μετά από 93 χρόνια με έφτασες. Από το 93 μέχρι το 51 έχουμε μια διαφορά, 42 χρόνια. Χρήσατε πάνω σε μάρμαρο γράφανε όταν έπαιρνες τα κύπελα. Στα πρωταθλήματα των τριών ομάδων. Όπως και να γράφανε, έπαιζες κι εσύ. Με κάλτσες και εσύ έπαιζες. Μη λες 92 χρόνια ιστορία στο ΤΠΑΚ, πες 30. Γιατί από τότε ξεκίνησες κι εσύ. Το 26, μην τα βάζεις, μη λες 90 χρόνων ο δικέφαλος. Γιατί ανέρισες το τέτοιο, δεν έπαιζες. Και στα 3 που πήρα και στα 3 έπαιζες. Και έχασες. Και στα 3. Να κάνετε καμία γιορτή να θυμάστε τα προαθλήματά σας. Εμείς τιμούμε πάντα την. Έχουμε μνήμη και τιμούμε. Και το παρελθόν μας και τα πάντα. Εργαζόμενοι με μπλοκάκι, Κώστα. Δεν έχω, σου είπα. Θα ανοίξω τώρα όμως. Καμία έξτρα. Θα κάνω εταιρεία. Τέλος οι διπλές φορές για μισθωτούς που έχουν και μπλοκάκι.
Ήκε θα κάνω, ήκε. Ρόπαλο θα την ονομάζω. Ρόπαλο ήκε. Μιχτός. Μάλιστα. Λοιπόν, μιχτό μου πάμε για διαφημίσεις. 10 πληρώνει ο Άρης για το κύπελλο. Πιστεύετε του Χρήσανθο ότι θα επιστρέψει. 10 μόνο. Θα επιστρέψει η ομάδα στα τρόπαια μετά το μισό αιώνα. Δεν είναι, το πιστεύω. Μόνο 10 η απόδοση για να το πάρω. Βάλτε 100 ευρώ να πάρετε ένα χιλιάρι. Καλό, καλό. Ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. 2,75. Ωραία. Τετραπλάσιες τέτοιες έχεις δηλαδή. Πιθανότητες. Πάλι το 4. 4. Βάλτε το 4. Αν κληρωθεί ο Ολυμπιακός με Άρη, θα πάει το 10, θα γίνει 1000. Χρήσανθε. Θα τον αποκλείσω. Και όταν τον αποκλείσω, και όταν τον αποκλείσω, εσείς θα βγείτε και θα πείτε ότι κάθεσε να χάσει. Ναι, όντως. 2,35 είναι ο Ολυμπιακός Κώστα. Ω, πιο πιθανό, ε. Θρύλε Θεέ μου. Αν παίξει, αν παίξει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πόσο θα πάει το ποσοστό. Και του ενός και του άλλου. Η ΑΕΚ, πόσο δίνει η ΑΕΚ. 6. Η ΑΕΚ δεν έχει περάσει το μεταξύ, αλλά δίνει 6. Παναθηναϊκός. 12. Άρα ο Άρης είναι πιο ισχυρός τον Παναθηναϊκό. Θέμα, κάτω. ΑΕΚ Άρης θα παίξει τον τελικό. Τι? ΑΕΚ Άρης. ΑΕΚ Άρης θα το πάρει ο Μελισανίδης, θα μου βάλει διαιτητή τον. Το Δημητριάδη. Ο τελικός πρέπει να είναι Άρης Ολυμπιακός. Στο ΟΑΚΑ, μισό-μισό για να το πάρω. Και να λένε αυτοί και να υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό αυτοί. Άρης Πάοκ στο Καφτατζόγλου. Αυτοί στο Ολυμπιακό Άρης Κώστα που σκοτώνονται, ναι. Τον Ολυμπιακό θα υποστηρίζουν πάλι. Όχι, εντάξει. Τι όχι. Ποιο θα υποστηρίζει. Παίζει τελικό Ολυμπιακό Άρης. Ποιο θα υποστηρίζει. Πάοκ Ολυμπιακό, εσύ ποιο θα υποστηρίζει. Τον Ολυμπιακό. Πάνε με το καλό τελικό. Και εδώ θα μέσα μιλήσουμε. Ο Ολυμπιακός Άρης ποιο θα υποστηρίζει. Εγώ απάντησα. Καλό τελικό, εσύ ποιο θα υποστηρίζει. Κανένα. Μου φαίνεται πολύ ξένο να πάει ο Άρης τελικό. Άλλο αυτό ρε. Τελικό λέμε τώρα. Ποιο αποφεύγεις. 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 Κανένα. Όταν θα αποφεύγεις. Τελικό θα σε απαντήσω ειλικρινά ποιο θα υποστηρίζω. Θα ξανακατεύετε με πανό υπέρ του Ολυμπιακού. Εγώ νομίζω ότι αν φάει γκολ ο Άρης από τον Ολυμπιακό. Θα πανηγυρίσουν. Ναι. Εννοείται. Νομίζω ναι. Αφού ο καημός είναι ο Άρης. Σε στυλ καζούρα όμω, όχι ειλικρινού α πούμε ξεσπάσματο ότι. Α, τους καημένους το φάγανε, ας πούμε, κάπως έτσι. Πάνε στο τελικό, εσύ και εδώ θα είμαστε. Εγώ λέω ότι ο τελικός πρέπει να είναι Άρης ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι ο ΠΑΟΚ. Άρης θα αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Θα αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Και εύκολα θα αποκλειστεί. Αίτητος Δαμπλούχος. Στε Χρύσανθε. Αίτητος Τετράμπαλος. Πάμε σε break. Πάμε σε break. Αμέσως τώρα. Έχει να προσθέσει κάτι στέριο. Αύριο θα κάνουμε γκάλοπ με τους κορατές μας για το ζευγάρι του τελικού. Κάτσε να γίνει κλήρωση 5η στις 12. Γι' αυτό δεν το κάνουμε εμείς αύριο. Πρώτοι εμείς. Άνετα γυρίζουμε ταινία. Πλέον. Με τους καναπέδες, Κώστα. Βέβαια. Μια ταινιάρα. Ναι. Ο Mr. Gold είναι μαζί μας, δεύτερη ώρα της εκπομπής. 62-85-86, πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πέινιρλι. Αλλά και μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο, κάθε μέρα και κάτι καινούριο στο Mr. Gold, ο οποίος βρίσκεται πού? Μεσολογείο 2 στις Σικές και εξυπηρετεί και δυτικά Κώστα και στο κέντρο. Ότο Καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων Ότο Καλογεράς, σέρβις, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, 3 καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Εσπερίδου 19 στην Παλαιά Σημαϊκή Ωραίο Κάστρου και 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μνωνιών στην Θέρμη. Otokalogeras.gr για να ταξιδεύετε με ασφάλεια αλλά και να φτιάξετε γρατζουνίτσες αυτά, χτυπηματάκια το ένα το άλλο. Άμα μπείτε και στο site στο facebook βασικά για να δείτε φωτογραφίες που ανεβάζουν πώς γίνεται όλη η αποκατάσταση των ζημιών, θα καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι. Σας είπα και νωρίτερα, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Ηράκλειο χωρίς το Ποντένσε και χωρίς το Ποντένσε θα πορευτεί για το τέλος, μέχρι το τέλος της σεζόν. Θα μπούμε σε ρυθμούς από αύριο δράσης. 4 μάτς αύριο, 3 την Πέμπτη. Λάρισα Πανετολικό στις 3 το μεσημέρι. Ωραία ώρα για ύπνο, Κώστα. Τρεις το μεσημέρι. Σαλάκι να τρέχει. Βλέπεις Λάρισα Πανετολικός. Σαλάκι εδώ από το χείλο. Βλέπεις Λάρισα Πανετολικός 3. Ποτέ. Να ακούγεται η μετάδοση στο background χαμηλά πίσω. Να σε αναγνωρίσει. Λοιπόν, Βόλος ΑΕΚ 5 και 4 στο Πανσταλικό στάδιο. Όφι Ολυμπιακός την ίδια ώρα 5 και 4. Παναθηναϊκός Ατρόμητος στις 7.30. Και την Πέμπτη Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος 5 και 4. Λαμία ΠΑΟΚ στις 7. Και Άρης Ξάνθη στις 7.30. Δεν έχουμε δράσει στο μπάσκετ την μέσα εβδομάδα. Σήμερα παίζω ΠΑΟΚ. Α, σήμερα παίζω ΠΑΟΚ. 9.30 ώρα. Για το πρωτάθλημα λέω. Μπρίντιζι ΠΑΟΚ. Διπλό. Διπλάρα. Ο Ολυμπιακός πώς τον πήρε το Ποντένσε. 6 εκατομμύρια. Ναι, κάπου εκεί άκουσα. 7. 7 και τον πουλάει 28. Ο... Αυτός ο Μέντες. Κανα παίχτη δεν θέλει. Ναι, δεν έχω κανέναν ο Μέντες να με στρώσει λίγο.
Το Σόουζα, Πορτογάλος. Το Ρόουζ. Ο Ούγκο Σόουζα. Το Ρόουζ. Μια χαρά είναι ο Ρόουζ. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για το Σόλον Ιψηλάντη. Ναι, τι. Ναι. Χθες θυμήθηκε από την ΕΦΣΥ. Είναι το Ιστορικό Σωματείο Μακεδονίας. Έτσι. Μου είπαν μια σοκαριστική είδηση χθες ότι. Ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Και με. Συμβαίνουν αυτά. Α, ξαναγύρισε στο. Εκεί. Θα το πω εκτός αέρα, εντάξει, δεν κάνει. Ναι. Εδώ και μήνες. Δεν τα λες αυτά, ρε Στέργιο. Τόσα μα λες τα διαλύματα. Το πιο σημαντικό δεν μας είπες. Επίσης, να πούμε ότι κάπου διάβασα ότι έκανε μια απρέπεια η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας για τον Ηρακλή. Τι, Κώστα μου. Ότι δεν τιμήθηκε η ΚΑΠΑ 19 του Ηρακλή που πήρε το πρωτάθλημα. Πού το πήρε, πέρσι. Πήρε το πρωτάθλημα η ΚΑΠΑ 19 που στην Εψιμή, Κώστα. Ναι. Η ΚΑΠΑ 15 του Άρη που πήρε στην Εψιμή το επιτιμήθηκε. Δεν ξέρω. Δεν τιμούν τους πάντες, Κώστα. Εγώ βλέπω φωτογραφίες με παιδάκια από όλες τις ακαδημίες. ΚΑΠΑ 14 είναι εκείνες. Απέριψε πρώτα στις Γουλφς για Νέλσον Ολιβέιρα. Μια που είναι εδώ, η Γουλφς δεν κοιτάει και λίγο στο Βικελίδης. Αφού του κάνει μήνυση. Α, δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Αύριο συνάντηση στον Big Four, πρώτο τον Ιβάν. Ο Αλαφούζος που είναι. Να το, έλα, βάλε, βάλε. Αβγενάκης. Βάλε λίγο φωνή να ακούσουμε, βάλε. Τι. Βάλε. Δεν ξέρω που είναι τώρα αυτό. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε κάτι. Α. Τα έχουμε πει. Αβγενάκαρος. Από αύριο και μετά θα πούμε το απόγευμα. Έτσι. Πειθαρχική. Ανάτο. Αλαφουζάρα. 535.000 ευρώ μαζέψαμε. Μέρι τέτοιο. Μέρι. Λέει Γιώργο Νούλη. Ειρήνη Μαρούπα. Τραγωδία. Η Μαρούπα δεν είπε τίποτα για την υπόθεση Ξάνθης ΠΑΟΚ χθες στο Στόπερ. Δεν μπορώ να μιλήσω, είπε για το. Ωραίο βάψιμο αυτό, σενιάρισμα. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, εμείς τώρα κάνουμε ραδιόφωνο και περιγράφουμε τι γίνεται στην τηλεόραση. Αυτό που πάντα έβριζα. Τάσος κακός. Αυτό που πάντα έβριζα, Στέργιο και Χρύσανθε. Τριανταφυλόπουλος, συναντήθηκαν Λάκοβιτς Μαρινάκης. Καλά, εντάξει, μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, Κώστα εδώ, το πλάνο. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Είπαμε 9.30 ώρα πριν τη ΖΠΑΟΚ σήμερα, τελευταία ελπίδα. Αλλά σήμερα η Κώστα, τελευταία ελπίδα. Μαθηματικά, Κώστα πέφτει. Παιδιά, και την άλλη φορά τη λέγαμε και κέρδισε. Κώστα πέφτει. Και έτσι λέγαμε και κέρδισε μέσα στην Νεπτούνη. Κώστα πέφτει! Ποιο πέφτει? Ο ΠΑΟΚ. Γιατί πέφτει? Γιατί πρώτον δεν έχει πάρει ο Γιωργάκης τους παίκτες που έλεγε. Άντε πάλι. Πολύ βασικό. Δύο παιχταράδες θα πάρει. Και επίσης. Στην ίδια θέση. Κάνε λίγο ρεπορτάζ. Πώς γίνεται αυτό? Κάνε λίγο ρεπορτάζ, Κώστα. Να μας πεις ποιο πλήρωσε τον Μπόμπι Μπράουν. Εγώ. Ο Δρακόπουλος. Ποιο Σαββίδη. Ποιο? Αφήνω το ρεπορτάζ. Θα ρωτήσω μετά τον Μοσχοβίτη. Θα ρωτήσουμε τον, ναι. Γιατί κάποιοι φίλοι μου είπαν ότι δεν ήρθαν τα λεφτά. Τελικά. Τελικά. Και τα, και τα πληρώνουν ο λαός. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, αυτό ανθρωπική, είναι, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αξίζει διερεύνηση του ρεπορτάζ. Εμείς λέμε ότι μαθηματικά υπάρχουν ελπίδες. Δεν θέλω πρόκριση, Κώστα. Πολύς, δεν μπορείς. Θέλω να χάσω να τελειώνω. Πρέπει να γίνουν θαύματα για να προκριθεί. Αλλά λέμε ότι υπάρχει ακόμη. Δεν θέλει, Κώστα. Γι' αυτό έχασε το μέσα. Και κακό σήμερα ταξιδεύει η ομάδα όλοι μαζί στην Ιταλία. Έπρεπε να μείνει μισή πίσω. Δεν γίνεται. Θα τιμωρηθεί. Οι πάνω του τραυματίε όλοι. Ναι, όσα στον άνθρωπο χτύπησαν. Με τον Ολυμπιακό. Δηλητηρίαση. Χτύπησα. Δηλητηρίαση, ρε. Πίσω ο Σχίζα, πίσω ο Μαργαρίτη, πίσω ο Σαρικόπουλο. Με ποιον παίζει τώρα, ρε φίλε. Με ποιον παίζει. Τι ποιον παίζω. Πού ποιον παίζει Σαββατοκύριακο. Μέσω Μαθηνακό. Γι' αυτό πάνε. Διπλό. Άρα ενώ φωνάζατε αντίο-αντίο εκεί στην Α2 θα είσαι από κάτω το Σαββατοκύριακο. Μετά με ποιον παίζει. Κέρδιζε πρόταση εκεί, μετά μιλάμε. Σωστό. Και έτσι μας λέγατε και προηγούμενο και πήρα και τη διαφορά με τη Λάρισα. Πήρα και τη διαφορά. Καλά. Και το Σαββατοκύριακο πιάνω και τον Ηρακλή μετά την ήττα που θα κάνει από τη Λάρισα. Τι λες, ρε! Και θα έχει ισοβαθμία. Μετά χτυπάς playoff, Χρυσάνθε. Με δύο-τρεις μαζεμένα είναι ήξερα. Την άλλη εβδομάδα, Στέργιο, με ποιον παίζει. Στέργιο, εφόσον ο Άρης κερδίσει τον Ιωνικό, μετά είναι χτυπάει playoff. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Οι 10 νίκες θα πάνε playoff και με 9 θα πέσεις, παιδιά. Ακριβώς. Αυτό που είπαμε. Ακριβώς, Στέργιο. Με 9 θα πέσει κάποιος με ισοβαθμίες και με 10 ο άλλος θα είναι playoff. Και όταν πέσει, Στέργιο, θα βάλω το σύνθημα αντίο-αντίο εκεί στην Αλφαδία που μου φωνάζατε. Ενώ ήσασταν κι εσείς κάτω τη ζώνη του υποβιβασμού. Επειδή είδαμε πριν τον καλύτερο υφυπουργό αθλητισμού όλων των εποχών. Δεν θα πέσω όμως και θα πω και στα playoff. Έχεις δύο τέτοια. Μία δήλωση έκανες, δεν θα μπω στα playoff. Και η άλλη δήλωση είναι θα πέσω στην Α2. Έχεις κάνει δύο δηλώσεις. Είναι ηχογραφημένες. Κάνω υπομονή. Αν συμβούν και τα δύο. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη δυσαρέσκεια. Δεν θα συμβεί τίποτα. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στα υψηλά ιστάμενα επίπεδα της κυβερνήσεως και των φορέων του μπάσκετ για αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό με αποκορύφωμα τη φάση που έβαλε το site του σύλλου μου. Ναι. Πού είναι αυτό να τη βάλω κι εγώ, ποιο site είναι? Στο site ενός σύλλου μου. Basket Plus. Ναι. Ωραία, πού το υπάρχει?
Ναι. Το βάλαν άλλοι. Εμείς όπως πάντα μια μέρα μετά. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Απλά εμείς έχουμε μεγαλύτερη επιρροή. Ωραία. Λοιπόν, με αποκορύφωμα λοιπόν αυτών τα υψηλά ιστάμενα επίπεδα, είπαμε και τα λοιπά. Όλοι αυτοί οι ψηφορείς ψηλά που είναι. Ναι, ναι. Είναι αποφασισμένοι, Στέργιο. Καλά, Κώστα. Και Χρύσανθε. Τώρα εντάξει, ναι, όντως με τα λόγια. Εσέ, να βάλουν τέλος σε αυτό το ευτράπελο. Τη πόπη γίνεται. Και να πέσουν οι ομάδες που. Μπλινγκ μπλονγκ, διπλή ευκαιρία. Άρα, οι ομάδες μας δεν θα πρέπει να ανησυχούν. Από ναι, την άλλη πλευρά, ναι, όντως. Συγγνώμη, αυτά που λες τα έχω πει εδώ και καιρό. Ναι, είναι απόφαση να τελειώσει αυτό το θέμα με τα μπλινγκ μπλονγκ διπλές ευκαιρίες. Βέβαια, δεν ξέρω. Ο κόσμος στο YouTube ανακόστα και εμείς μιλάμε τώρα ναι, με μισόλογα και δεν μπορούμε αυτό που ξέρουμε. Όχι, δεν γιατί μπορεί να γίνει. Θα βρεθούμε εμείς στη θέση κατηγορουμένου. Τη πόπη γίνεται. Τι, γιατί να βρεθεί σε θέση κατηγορούμενο. Ούτε ο ΠΑΟΚ έχει καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο κομμάτι, ούτε ο Άρης. Και ο ΠΑΟΚ εδώ, στο ΠΑΟΚ αιωνικός που υπάρχει η φάση αυτή, δεν έχει καμία ευθύνη ο παίκτης του ΠΑΟΚ που πάει ο άλλος στα 4 δευτερόλεπτα και του κάνει φάουλ ενώ χάνει 28 πόντους. Ταυτονότητα λέμε. Αλλά ξέρει τι έπρεπε να κάνει ο παίκτης. Έπρεπε κάποιος να του πει βγάλ την έξω. Χάστη να ναι. Χάστε. Έπρεπε να τη χάσει. Εκείνη την ώρα, αν κάποιος έπαιρνε στροφές, εγώ αυτό θα έκανα. Αλλά εντάξει, προφανώς από τον ΠΑΟΚ. Πού να ξέρουμε τώρα τι είναι 28,5 και 28 και τέτοια. Πού να το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Το ξέρει αυτός που κάνει το φάουλ, μάλλον. Κατά λάθος. Απλώς αυτό όλο. Στο κέντρο όλο του γηπέδου, δεν τον ήρωα όμως. Πού είναι η φάση που υπάρχει εδώ. Το βρακί, το σοτσάκι. Τέτοιο φάουλ τον έκανε. Τον κυνήγησε δηλαδή για να τον κάνει φάουλ. Όπως φωνάζουμε οι προπονητές. Φάουλ, φάουλ που λέμε κόψε το χρόνο. Δηλαδή έχανε 29. Έχασε 28. Και η διαφορά ήταν έπρεπε να. Ναι, έπρεπε να πάει 28,5. 28,5 να μπει μια βολή. Όλα αυτά που γίνονται όμως έχουν επίπτωση στη βαθμολογία. Εντάξει. Βέβαια. Μπορεί να μην μας νοιάζαν και πολύ αν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ήταν τέταρτος και πέμπτος. Θα λέγαμε τι μας νοιάζει τώρα, ποιος θα πέσει. Αλλά επειδή και οι δύο ομάδες είναι κάτω, με αυτά τα παρεδόσεις που γίνονται και τα περίεργα αποτελέσματα, μπορεί να πάει και η γραμμή σωτηρίας στις 15 νίκες. Ναι, αλλά Στέργιο, τώρα να σου πω κάτι. Φταίς και εσύ και ο Άρης και ο Ηρακλής και όλοι εδώ εμείς θέμε. Γιατί στο φινάλε ο πρόεδρος του ΕΣΑ και του ΠΑΟΚ είναι. Εννοείται, Κώστα. Όλοι έχουν ευθύνη. Γιατί δεν κάνετε κάτι λοιπόν στα συμβούλια εκεί που πάτε και που πάμε. Και πώς θα μοιράσουμε τα τηλεοπτικά μόνο τα λεφτά. Ναι, τα ψίχουλα. Θα μοιράσει τηλεοπτικά. Πάρεις 1000 ευρώ, πάρεις 1500 τηλεοπτικά δικαιώματα. Πώς πήρες εσύ, ρε πρόεδρε του ΤΑΔΕ, άδεια από την επιτροπή για να πάρεις τις μετοχές, ενώ όλοι ξέραν τι έκανες σε μια άλλη ομάδα π.χ. Πώς περνάνε αυτά τα πράγματα. Δεν θα γίνει τίποτα, Κώστα. Δεν θα γίνει τίποτα. Και άλλοι κονομάνε και εμείς καθόμαστε και ψάχνουμε και μαλώνουμε το πρόγραμμα. Και φωνάζουμε αντίο-αντίο στην Α2. Με τον κολοσσό στις 2 Φεβρουαρίου πάρει το τελικό και μετά πάει. Πού πάει, νομίζω που θα πάει στη Λίμνο. Και άλλοι κάνουν συγχωνεύσεις. Και νίκησε και κέρδη. Και νίκησε και κέρδη και συγχωνεύσεις και τις ονομάσαμε σύμπραξη τώρα τις συγχωνεύσεις. Ναι, καινούριο. Και εγώ κάθομαι και αγχώνομαι αν θα πέσω. Θα κάνω κι εγώ σύμπραξη του χρόνου, Χρύσανθε. Κάνε με τον Άρη. Έτσι κι αλλιώς γιος μου είναι. Από μένα πει. Κάνε σύμπραξη με τον Άρη. Στεριό. Δεν θα πέσει ο Άρης. Εσύ κινδυνεύεις πλέον. Χρύσανθε. Δεν θα πέσει ο ΠΑΟΚ γιατί αν είναι να πέσει ο ΠΑΟΚ θα γίνει αναδιάρθρωση. Θα σε σώσει ο Αβγενάκης, να ξέρεις. Αν είναι να πέσει, θα σε σώσει ο υπουργός. Σημείωσε το. Κράτα το. Κράτα το. Ο υπουργός θα σε σώσει. Δεν θα πέσει ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Άρης. Το ξέρουμε. Στα καφενεία. Είναι κάτι στο οποίο εδώ και τρεις μήνες. Στα καφενεία λέτε μόνο εσείς πράγματα. Εμείς λέμε πραγματικά γεγονότα. Εγώ λέω ότι θα γίνει αναδιάρθρωση. Εσύ πες δεν θα γίνει. Λες, ε. Εγώ έτσι λέω. Πρέπει να γίνει τώρα, να αποφασιστεί και τώρα. Και ξέρεις ότι ό,τι λέω, Στέργιο, γίνεται. Βέβαια, βέβαια. Όλα όσα έχω πει. Είπες και ότι γιατί πριν δύο-τρεις μήνες. Πριν δύο-τρεις μήνες. Άσε τι προβλέψεις για τα μάτς. Το χτύπησε. Όχι απλά το χτύπησε. Είχε και περισσότερες ευκαιρίες από σένα. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, περίμενε. Υπάρχουν στοιχεία. Στοιχεία. Πραγματικά στοιχεία. Το ποδοσφαίρο το παιχνίδι τώρα. Ναι, ρε Χρυσά. Άσε με τώρα, θα μου πει και τελικές. Βρες κανένα παιδάκι πεντάχρονο και πέστα. Όχι, όχι, όχι. Πεντάχρονο παιδάκι, πεντάχρονο παιδάκι, πεντάχρονο παιδάκι, ακούει ότι ο τερματοφύλακας Ξάνθης είχε υπογράψει ένα μήνα πριν σε σένα και έπαιξε μετά στο και μάτς. Έπαιξε στο μάτς μετά, εκεί καταλαβαίνει τελικά το πεντάχρονο παιδάκι. Ούτε ιδανικοί να παίζουν. Ούτε ιδανικοί να παίζουν. Ούτε να υπογράφει παίκτε. Ένα μήνα πριν. Ένα μήνα πριν δεν γίνεται να υπογράφει ο τερματοφύλακας της ομάδας και να το κρατάτε κρυφό. Και να το βάζετε να παίξει. Πείτε το, τον πήραμε! Έγινε κάτι παράνομο, Χρύσανθε. Όχι. Νόμιμο απόλυτα. Δεν είχε δικαίωμα να υπογράψει. Κοίταξε να σου πω κάτι. Το νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό. Ωoo. Το ξέρω.
ξέρεις αυτό. Και ο Βορύδης το είπε αυτό. Τι? Και ο Βορύδης το έχει πει αυτό παλιά. Εντάξει. Είναι μια πραγματικότητα. Είτε το είπε ο Βορύδης, είτε το είπε ο Νοτίδης. Κώστα. Χρήσανθε, μας ενδιαφέρει όμως το νόμιμο. Ωραία. Γιατί το ηθικό είναι στο φινάλ και κάτι υποκειμενικό και κάτι που ο καθένας το κρίνει. Ποιο είναι νόμιμο λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Είναι νόμιμο. Του ΠΑΟ Ξάνθη που λέμε ότι είναι τρίτου βαθμού συγγένειας ο Ανιψιός. Άλλο αυτό. Το παρένθετο πρόσωπο πώς κρίνεις αν είναι νόμιμο? Αυτό, αλλά... Το παρένθετο πρόσωπο πώς κρίνεις αν είναι νόμιμο ή όχι? Ποιος το κρίνει? Ή το δικαστήριο. Η επιτροπή. Ωραία. Την Πέμπτη έχουμε τα υπομνήματα. Μέχρι την Πέμπτη. Τι να αγχωθώ? Στην Ελλάδα θα γίνει ό,τι γίνεται σε όλες τις υποθέσεις αυτές. Αυτό γίνεται. Τίποτα. Όχι, σε αυτό θα γίνει κάτι. Απλά δεν θα γίνει στο μέγεθος που πρέπει. Θα την πληρώσει το Βατράχη. Ναι, ακριβώς. Φουάξ, φουάξ. Το Βατράχη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στον Άρη, στον μπάσκετ, βεβαίως τα πράγματα έχουν βελτιωθεί όσον αφορά στην ψυχολογία. Δεν ασχολείται πλέον η ομάδα με τα μπάνια και με αυτά, Χρυσανθέ. Δεν ασχολείται. Προτιμά να δώσει τα λεφτά και καλά κάνει κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Να δώσει τα λεφτά στους παίκτες, στους τωρινούς, να πληρωθεί. Ο Άρης τουλάχιστον, Στέργιο μου. Και να μην Άρη πήγε στον κόσμο του και είπε: δεν έχω, βοηθήστε, κάντε. Δεν βγήκανε 400 δημοσιεύματα ότι ο Γιωργάκης και ο Ιβάν σώζουν τον ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα κείμενά σας. Σώζουν τον ΠΑΟΚ και ένα μήνα μετά δεν έχουν δώσει ευρώ. Έδωσε, πήρε τον Μπράουν. Πούντο. Πεχτάρα πήρε. Πώς τον πήρε? Δεν ξέρω. Πώς τον πήρε? Πώς τον πήρε? Κάντε ρεπορτάζ. Έρχονται από το NBA ο παίκτης. Τελικά δεν έρχεται από το NBA ο παίκτης. Έρχεται από τη Σκαβολίνη μόλις να δώσει 15.000. Τελικά δεν έρχεται από τη Σκαβολίνη. Και φέρνεις δυο απίθανους από την Κορέα. Με 5,6 πόντους μεσόωρο. Από την Κορέα. Και στην ίδια θέση. Κράψε τώρα, δεν σώζει. Και δύο τεσσάρια και οι δύο κιόλας. Τι? Και δύο τεσσάρια. Και οι δύο. Και δεν επιλογές νομίζω του Γιώργου, δεν έχουν σχέση. Το Γιώργο έχει σχέση με τις αλλαγές και με το περιθώριο. Μήπως είναι στο τέτοιο, σαν τον. Πώς το λένε. Θα πει ο Νίκος. Σαν το βόλεϊ που είχε φέρει τους κουβανούς ο Εραστέχνης. Θα πει ο Νίκος Μοσχοβίτης σε μια άλλη εκπομπή που είναι ενημερωτική, γιατί εδώ δεν προλαβαίνουμε να τα ακούμε αυτά. Λοιπόν, στον Ηρακλή να πούμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Με απουσίες ο Ντέιβις έσκησε το δάχτυλό του, είναι μενάρθηκα, θα παίξει το Σάββατο με τη Λάρισα. Ο Κεραφόρ εδώ και 5 μέρες είναι άρρωστος και στο παιχνίδι στην Κρήτη έπαιξε με πυρετό. Ούτε χθες έκανε προπόνηση. Δεν είναι τα πράγματα καλά. Οφείλουν βέβαια να. Κώστα, υπάρχει άγχος. Ναι, υπάρχει. Δεν ξέρω με στην ομάδα αν υπάρχει. Εγώ πάντως έχω. Οφείλουν να κοιτάξουμε λίγο. Στην ομάδα υπάρχει άγχος. Όχι. Η ομάδα είναι καλά. Οφείλουν να κοιτάξουν λοιπόν τον αγώνα αυτό με τη Λάρισα, που η Λάρισα έρχεται λάου-λάου να χτυπήσει το παιχνίδι πολύ δυνατά, σε αντίθεση με προηγούμενα παιχνίδια. Χρυσανθέ. Ναι. Χαροπάτα δύο μου χέρια. Χαροπάτα δύο μου χέρια τα χτυπώ. Ο Κεν Μπράουν έκανε coast to coast σε ένα δευτερόλεπτο και τον κοιτούσαν όλοι. Χρυσανθέ. Ναι. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να διαλέξει και να. Ή να έχει μια κακή ημέρα, ρε παιδί μου. Εννοείται. Εννοείται. Να κοιτάει το ταβάνι και να. Πάρα πολύ, καλή ομάδα. Δεν θα φύγει ο καλό παίκτη τη Λάρισα για το παιχνίδι. Με τον Ηρακλή θα μείνει τελικά. Δεν προχωράει η περίπτωση με την Ούνιξ Καζάν. Μιλάμε για τον Μπράντον Ρας. Και θα πρέπει να καταλάβουν οι Ηρακλειδείς ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η ομάδα τους για την Ευρωλίγκα. Βλέπω πάρα πολλά σχόλια, πολύ στεναχώρια, πολύ οργή για το ότι έκανε τρεις συνεχόμενες ήττες. Μάλλον δεν θυμούνται ότι πέρσι παίζανε με τον Ιπποκράτικο και ότι πρόπερσι έπαιζαν με το Χαρέλαο Τρικούπη και με το Αγρίνιο. Ναι, αλλά με το ρόστερ που έχει Κώστα η ομάδα και την υποστήριξη που έχει. Ποιο ρόστερ? Το ρόστερ είναι πολύ καλό. Το ρόστερ είναι πολύ καλό. Το λες ψηλό κατ' όρθμα που η Ηρακλής κινδυνεύει. Έβγαλε τα μάτια του μόνο του. Το ρόστερ είναι πολύ καλό. Είναι εφάμιλο άλλων 7-8 ομάδων τη Α1. Άρα, με μια στραβή, κινδυνεύει πράγματι να είναι. Εγώ λέω, Κώστα, επειδή παρακολουθώ φέτος θέλοντας και μη το πρωτάθλημα. Ναι. Νομίζω ότι η Ηρακλής θα μπορούσε να είναι κάλεσα στο 8-8. Συμφωνώ. Και να μην έχει τον παραμικρό άγχος. Να πω και κάτι άλλο. Επίσης ξεχνάνε όλοι ότι ο Ηρακλής που παρουσιάζεται τώρα με τον Ηρακλή που χτίστηκε το καλοκαίρι έχει αρκετές διαφορές. Καταρχήν έχασε έναν σημαντικό Αμερικανό στο rotation του που χτίστηκε ακριβώς
το rotation αυτό με αυτόν τον Αμερικανό για να παίζει άμυνα. Έφυγε ο Αμερικανός αυτός, λοιπόν. Τέλος. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι στα περισσότερα παιχνίδια ο Ηρακλής έπαιξε με ένα ξένο λιγότερο. Ρε Κώστα, ο Ηρακλής κέρδισε τον Άρη που έπαιζε χωρίς Μποχωρίδη και Μόρις και πανηγυρίζατε. Ακριβώς. Ο Άρης έχασε 4 μάτς, 5-6 μάτς χωρίς Μποχωρίδη. Έτσι. Χωρίς Μποχωρίδη έπαιζα. Και, από πάνω στο και μόλις ήρθε ο Μποχωρίδης. Έτσι. Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Ναι. Κάνε αυτό. Βλάκες. Βλάκες. Βλάκες, ναι. Βλάκες. Αλλά. Τελευταία αγωνιστική. Ένας από τους δυο σας θα πέσει. Δεν νομίζω, όχι. Αλλά. Εάν γίνει αυτό. Όλοι ξέρουμε ποιος θα είναι. Καλό μεσημέρι. Ο Πάο. Στο υπόδειγμα. Βγαίνει την ώρα του. Έφαγες 5 λεπτά. Και ένα. Έφαγες 5 λεπτά δικά μου. Όχι 5. 5. Είναι από τα 5 που μου τρως κάθε μέρα. ΦΠΑ. 10. Όχι, 2, 5. Καταρχήν κάθε μέρα καθυστερείς την επόμενη εκπομπή. Γιατί μπαίνεις και σαλιαρίζεις την προηγούμενη. Όντως. Και καθυστερείς την επόμενη. Όχι, αυτή είναι η επόμενη. Όχι. Είστε ήδη στην επόμενη. Αυτό δεν έχει καταλάβει. Νομίζω. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην επόμενη. Έλα, Χριστοκιώση. Πες μας και εσύ, φίλε. Έλα, πες και εσύ κάτι. Φάει και εσύ το πεντάλεπτό σου. Τι ακριβώς ήθελες να κάνεις τώρα εσύ εδώ. Γιατί δεν μιλάς. Γιατί δεν μιλάς. Μίλαρε. Δεν θέλει να μιλήσει στον αέρα. Λοιπόν. Να είστε όλοι καλά, αύριο πάλι ραντεβού λίγο μετά τις 12. Τρόικα πάντα εδώ στον Λίμπερο. Με μια διαφορετική προσέγγιση στα αθλητικά θέματα. Και φυσικά με ρεπορτάζ. Ελπίζουμε για όλες τις ομάδες. Τι πετάγεις εσύ πάλι. Τι μπουφάν φοράει. Τι μπουφάν φοράει αυτό που φοράζει. Καλά είναι δυνατόν. Τι μπουφάν αυτό που φοράει. Δεν τα θέλω αυτά εδώ. Δεν τα θέλω αυτά εδώ. Θα στα δίνουν τζάμπα. Φυσικά. Τσάντες. Ναι, γιατί έμαθα και, έμαθα και κάτι. Βουαγιάζ. Δεν το σχολιάσαμε το θέμα. Ποιο. Που έδιωξε ο Ιβάν κάποιος από, από την μπουτίκ. Μπράβο. Αυτά συμβαίνουν, εντάξει. Αύριο. Τι συμβαίνουν. Εσείς όλες τις εταιρείες. Κάτσε να το μάθω το θέμα. Γιατί υπάρχει παρασκήνιο μεγάλο. Γράφτηκε. Λοιπόν, τα λέμε. Έρε, γεια σας. Μείνετε συντονισμένοι. Το γράψατε. Κωστής Τσατσαρός αμέσως τώρα. Όλο άλλοι μου τα λένε. Γεια σας. Γεια σας.